σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας στην φοβερή και τρομερή συντροφιά του Excellent. Μέχρι τις 3 η ώρα εδώ στις επάλξεις να σας ενημερώσουμε και φυσικά να σας δώσουμε το καθημερινό σας χαμόγελο. 210-48-54-474-478. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή. Οι συνάδελφοι περιμένουν σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με εμάς, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. 210-48-54-474-478. Χρόνια πολλά στη Μαριετούλα μας που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά, Μαριέτα! Αυτό είναι η μοναξιά της κορυφής, έτσι λέγεται. Έτσι ονομάζεται, έτσι μεταφράζεται. Πολλά και ενδιαφέροντα τα... Αγάπη μου, χρόνια πολλά. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα στο Excellent. Κοντά μας σε πολύ λίγο θα είναι Excellent ο Γιάννης Μποστατζόγλου. Θα έλεγα ότι είναι έτσι ο πιο ανατρεπτικός καλλιτέχνης που έχουμε στη χώρα μας. Έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Πληθωρικός, με εκπληκτική άποψη για όλα τα θέματα. Αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε μαζί του σε λίγο. Αν θέλετε κι εσείς να θέσετε κάποιο ερώτημα στο Γιάννη Μποστατζόγλου, δεν έχετε παρά να στείλετε βεβαίως, να μας πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-48-54-474-478 ή να στείλετε μήνυμα στο... θέλετε να μου θυμίσετε το μήνυμά μας που είναι, θέλετε, ναι, στο 54260 ELT και ενώ το μήνυμά σας ELT λατινική χαρακτήρες και 54260, κοίταξε τι λέει. 54260 λοιπόν τα μηνύματά σας και οι ερωτήσεις όλες για τον κύριο Μποστατζόγλου. Επίσης θα μιλήσουμε για την καρδιά μας σήμερα. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, είναι καθηγητής καρδιολογίας και θα δούμε ποια είναι η διατροφή και ποιες είναι οι συνήθειες που κάνουν κακό ή καλό στην καρδιά μας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν για την υγεία μας. Όλα αυτά και πολλά ακόμα όμως. Να ξεκινήσουμε έτσι να πάρουμε δυνάμεις με Νανά Ηλιοπούλου, είναι σε ετοιμότητα. Γεια σας. Νανά μου, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα είσαι cool, είσαι teenager. Ναι, είπα να έρθω στην ηλικία μου. Στην ηλικία σου, διότι χθες ήσουν ιδιαίτερα είπαμε. Οπότε σήμερα είσαι στην ηλικία σου, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Σμαράγδα Καρύδη, την οποία συναντήσαμε στον κόσμο ανάποδα στη γνωστή εκπομπή του Sky το Σάββατο το απόγευμα με την Σοφία Τσίπα. Η Σμαράγδα, πιο άνετη από ποτέ, μας μίλησε για τα παιδικά της χρόνια. Μια αποκαλυπτική συνέντευξη θα έλεγα. Ακριβώς. Έτσι, η Σμαράγδα όπως δεν την έχουμε ξαναδεί, πολύ χαλαρή, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Απλώς για την ιστορία να πούμε, Νανά μου, ότι σε λίγο θα πούμε και ράδιο Αρβίλα, γιατί είχαμε την πρεμιέρα του χθες μετά από πάρα πολύ καιρό. Εννοείται. Και με ένα εκπληκτικό τρέιλερ για μένα μαζί με τις κυρίες Νικολούλη, ήταν τα καλύτερα τρέιλερ που έχουν βγει ever. Με πρωταγωνίστρια τη Σαρδέλα, φυσικά, την αγαπημένη μας Σαρδέλα. Πολύ ράδιο Αρβίλα σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως αμέσως τώρα με Σμαράγδα Καρύδη. Βέβαια. Αν συμφωνείς εσύ βεβαίως. Φυσικά συμφωνώ και παυξάνω. Πήρα το και από την Νανά, πάμε άφοβα. Πολύ τρελαίνομαι για την τραμπάλα. Δεν περνάμε τέλεια. Ναι, αλλά από τα ψηλά, ξαφνικά. Τα χαμηλά. Προσγειώνεσαι εκεί που δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι είναι η ζωή. Εμένα έτσι είναι όλη μου ημέρα. Είναι μία έτσι, μία έτσι. Μία έτσι. Όλη μέρα. Γενικά. Δεν είσαι ζώρικη. Λίγο φασαρία κάνω, αλλά όχι, δεν κάνω καυγάδες. Θέλω να πω, είμαι ανεκτική. Αφήνω πολύ χώρο στον άλλον. Κάνω τα χατήρια των ανθρώπων που αγαπάω. Δεν είμαι δηλαδή αυτό που δείχνει το πρόσωπό μου. Ανήσυχο παιδί, δηλαδή. Έκανα πολλά. Και νομίζω, δηλαδή, η μάνα μου είναι ήρωας και ο πατέρας μου. Αν είχα ένα παιδί σαν και εμένα, θα είχα τρελαθεί. Έκανα πολύ φασαρία και ζαβολιές και όλα αυτά. Αλλά δεν ήμουν καθόλου αυτοκαταστροφική. Οπότε θεωρώ, ειδικά μετά στην εφηβεία που κάνεις και πιο. Φοβούνται οι γονείς σου για πιο πολλά πράγματα. Εγώ δεν ήμουν αυτοκαταστροφική. Οπότε νομίζω ότι είχαν λίγο ασφάλεια. Και με κράταγε ο παππούς μου, ήμουν εκεί 14-15. Και εγώ του λέγα του παππού μου κάθε βράδυ στις 10 η ώρα: παππού, νιστάζω πάρα πολύ. Να κοιμηθούμε. Τον έβαζα για ύπνο. Κλειδωνόμουν στο δωμάτιο, την κοπανούσα από το παράθυρο, έπαιρνα το ποδήλατο. Πήγαινα δισκοτέκ αυτό και γυρνούσα 5 η ώρα το πρωί. Ο παππούς μου περνούσαν ημέρες και μου λέει: αυτή τώρα 10 η ώρα πέφτει για ύπνο και σηκώνεται. Σηκωνόμουν την άλλη μέρα 3 το μεσημέρι, 4. Και μια μέρα που γύρισα. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Πολλές ώρες κοιμάται το παιδί. Και μια μέρα που γύρισα ξημερώματα, τσουπ τσουπ, και ανέβηκα από το παράθυρο να μπω στο. Βρήκα την πόρτα σπασμένη και ο παππούς με περίμενε. Με μια βέργα στο χέρι. Ναι, σε άσχημη κατάσταση. Είπε: εγώ δεν την αναλαμβάνω, έφυγε. Είχα τιμωρία ότι έπρεπε να γυρίσω πίσω. Εγώ δεν γυρνούσα πίσω. Και καθόμουν στο σπίτι και μου λέει: οι γονείς μου δεν θα σου στείλουμε λεφτά.
Και είπα, οκ, okay, και άρχισα να πεινάω, να λιμοκτονώ, για να μην γυρίσω πίσω. Καθόμουν μόνη μου στο σπίτι. Έφτιαξα ό,τι είχε στα ντουλάπια και στο τέλος έμεινα με αλεύρι. Ακού τι λέω τώρα, τι ιστορία. Σε ενδιαφέρει αυτή η ιστορία, σε φυσικά. Λοιπόν, και έμεινα με αλεύρι και έφτιαχνα τηγανίτες. Σε ποια ηλικία αυτό? Πήγαινα τυχαία. 15. Θαραλέο παιδάκι. Πήγαινα τυχαία στις φίλες μου την ώρα του φαγητού, μπας και μου δώσουν τίποτα να φάω. Γιατί δεν ήθελα με τίποτα να χαλάσω τις διακοπές μου. Υπάρχει στιγμή τηλεοπτική και θεατρική. Θεατρική νομίζω λιγότερο. Που δεν μ' αρέσει, που θέλω να πω. Θα ήθελα να μην το είχα κάνει, αλλά τελικά θα ήθελα να το είχα κάνει. Γιατί αυτό το κάτι, το χάλια, ας πούμε, που δεν θέλω να το πω και έτσι, με πήγε σε κάτι καλό. Δηλαδή είναι ένα σκαλοπάτι μια πορεία που σε πάει σε κάπου καλύτερο. Γιατί μου είπα να σου φέρω ψωμί. Ρε παιδί μου, ψωμί. Το ψωμί είναι εντάξει. Είναι κάτι που θέλω να έχω πάντα ασφάλεια στα γυρίσματα το παθαίνω αυτό. Που γενικά εγώ πεινάω. Κάθε τρεις ώρες σε αναδειάζουν οι αποθήκες μου. Θέλω κάτι να βάλω στο στόμα μου, εντάξει. Και, δηλαδή έχει νεύρα να πεινά. Πολλά. Και επειδή τα. Τώρα εντάξει, δεν έχω πολλά νεύρα, να πάρω ένα κομματάκι και να έχω εδώ δίπλα. Όταν έκανα τα γυρίσματα, τελείωνε το break. Μετά από τρεις ώρες πάλι κάτι ήθελα να βάλω. Έπαιρνα ψωμί και τα άκρυβα σε τσάντες πίσω από διάφορα μαξιλαράκια. Κορυφαίο. Να σου πω, καταπληκτική η Σμαράγδα, έτσι. Άκου, λέει, από το πείσμα τη δεν είχε λεφτά, είχε μόνο αλεύρι και τρεφόταν μόνο με τηγανίτες. Εκπληκτικά ένα στοιχείο τη ζωή τη, λοιπόν, δεν ξέραμε, γιατί όταν ήταν ζωηρή, το ξέραμε. Το είχαμε μάθει και το μπαμπάτσι όταν είναι πολύ ζωηρό κορίτσι. Αγαπημένη, αγωνιστικού χαιρετισμού στη Σμαράγδα. Μύρισαν Χριστούγεννα, σου μύρισαν και σε ένα τα Χριστούγεννα. Μύρισαν Χριστούγεννα, μύρισαν μελομακάρονα, μύρισαν κουραμπιέδες και φωτάκια. Τώρα δεν ξέρω πώς μύρισαν τα φωτάκια. Πέστο μου αυτό. Πέστο μου, το μύρισε το φωτάκι. Λοιπόν, σε ποιες αναγνωρίσιμες κυρίες ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Μόλις 1,5 μήνα και πρωτοχρονιά. Λοιπόν, η Ρούλα Κορομιλά ανέβασε αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε με το στολισμένο χριστουγεννιάτικο τη δέντρα στα social media και δούμε ότι το έφτιαξε με πολύ μεράκι, με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι λίγο νωρίς, δεν είναι για να στολίσουμε το δέντρο. Ποτέ δεν είναι νωρίς για τα Χριστούγεννα. Έχεις δίκιο, αν ναι, ήταν είναι στο χέρι μου, αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα όλο το χρόνο στολισμένα Χριστούγεννα σπίτι μου. Αλλά δεν είναι, θα με περάσουν μάλλον, ξέρεις, ότι θα έχω ένα πρόβλημα. Ναι, μικρό. Η Ρούλα Κορομιλά, λοιπόν, έφερε τα Χριστούγεννα πολύ νωρίτερα. Ακριβώς. Στολίζοντας δέντρο. Γιατί εντάξει, ναι, να σου πω την αλήθεια τώρα τη μαύρη. Δειλά-δειλά, όλοι κάτι έχουμε ψηλοβάλει. Εγώ μιλάω και με τους συναδέλφους εδώ. Και η κυρία Πολυκάρπου έχει βάλει το. Έτσι, μπράβο. Και εγώ έβαλα ξαφνικά τα στεφανάκια γύρω από τα κεριά. Το έχω κάνει το πρώτο βήμα για τα Χριστούγεννα. Μήπως να ανέβω κι εγώ στο πατάρι να αρχίζω να κατεβάζω. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα πάρτι Χριστούγεννα για σένα να το στολίσουμε μαζί. Η Ρούλα προχώρησε ένα βήμα πιο εκεί όμως και στόλισε το δέντρο της. Το δέντρο της και βλέπουμε ότι είναι πανύψηλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το δέντρο της. Δεν έχει πολλά στολίδια. Έχει κάποιες μπάλες, αλλά έχει βάλει πολλά, μα πάρα πολλά φωτάκια. Νομίζω ότι είναι και ένα κομψό δέντρο, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Πολύ δεν είναι πολύ φορτωμένο. Πολύ ωραία ιδέα. Δίνουμε και ιδέα στολισμού δέντρου τώρα. Μ' αρέσει εξαιρετικά που έχει αυτό, όπως λες εσύ πολύ σωστά, ότι είναι λιτό. Ναι. Και μονόχρωμο. Βλέπεις ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο το χρυσό. Ακριβώς. Μπάλες. Πότα και χρυσά στολιδάκια και μπάλες. Εκπληκτικό δέντρο και του χρόνου, Ρουλάκι, να είσαι καλά. Και να μπουν πολλά δώρα από κάτω. Έτσι. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο Άγιος Βασίλης, να γράψει από τώρα, Ρουλάκι, το γράμμα, να το βάλεις πάνω στο δέντρο, ξέρεις εσύ τώρα. Αλλά και σε άλλη διάσημη κυρία μύρισαν Χριστούγεννα σπίτι της. Φυσικά, στην Ορτούλα Παπαδάκου, η οποία έφτιαξε μελομακάρονα και η οποία μας τα έδειξε και άρχισαν τα σάλια να μας τρέχουν από το στοματάκι μας. Λοιπόν, τα έφτιαξε, τα δημοσίευσε, φαίνονται πολύ νόστιμα. Και τώρα τι να πω, να μας στείλει τη συνταγή. Αν έχει την καλοσύνη, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, ξεκίνησαν ένα διαρβίλα χθες. Ξεκίνησαν. Τους περιμέναμε πώς και πώς. Επιτέλους. Πες το ρεπορτάζ, λοιπόν, παιδί. Λοιπόν, ξεκίνησαν η Ράδιο Αρβίλα, άκρος ανανεωμένη από το σκηνικό, από την εμφάνιση. Από τα μαλλιά. Από τους τίτλους. Ακριβώς. Γιατί, όπως είπε Αντώνη και ο Αντώνης Κανάκης. Μου γεμίσαμε μαλλιά. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Το είπε και ο ίδιος ότι είναι πιο τριχωτός και πουκαμισάκιας από κάθε άλλη φορά. Και η αλήθεια είναι ότι άμα δεν το έλεγε, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα μου, το είδαμε. Γιατί φουλ στην τρίχα να κρυφτεί. Και η χαρά δεν την αφήνει, Αντώνη μου. Γι' αυτό ακριβώς. Να παρακολουθήσουμε ένα στιγμιότυπο. Έτσι, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μικρή γεύση από Ράδιο Αρβίλα. Παιδιά, καλή σεζόν να έχετε. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε απόψε έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα πυγμαχίας μεταξύ του Έλληνα και του Έλληνα. Μια συγκλονιστική μάχη. Βρισκόμαστε εσείως στο γύρο 2013.
Σε Πασόκ. Είσαι Νέα Δημοκρατία. Είσαι Ολυμπιακός. Είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι Χριστιανός. Είσαι άνθρωπος. Προς τα γεμιστά σου με κόκκινο το μάτι. Προς τα γεμιστά με πνεγιά. Πήγε σε ιδιωτικό σχολείο. Πήγε σε δημόσιο. Είσαι δεξιόχειρας. Είσαι αριστερόχειρας. Είσαι με τον άνθρωπο. Είσαι με τον Ιερόνυμο. Σου αρέσουν οι ξαφιές. Σου αρέσουν οι μελαχρινές. Βλέπεις το πρωινό στο Μέγκα. Βλέπεις το πρωινό στον Αντένα. Έχεις προβλέψεις απ' τη Λίζα πατέρα. Έχεις προβλέψεις από την Πύλου. Είσαι με την ένα τη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι με την 25η συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Σου αρέσουν τα θρύλε. Σου αρέσουν οι κωμωδίες. Είσαι ΚΚΕ. Είσαι λαός. Προτιμάς τη ζέτα μα και πουλιά στο τέσιμο. Εσύ προτιμάς τη βούτουσα. Βλέπεις σου λεμάνα. Βλέπεις Φάτμα Γκούλ. Είσαι με τη Βύση. Είσαι με τη Βαλή. Σου αρέσει η Ροβίσμαν. Δεν σου αρέσει η Ροβίσμαν. Ψωνίζεις απ' το Μαρινόπουλο. Ψωνίζεις απ' το Βασιλόπουλο. Βάζεις μουστάρδα στο σάντουιτς. Δεν βάζεις μουστάρδα στο σάντουιτς. Σε φασίστα. Είσαι αντιεξουσιαστής. Ακούς Παντελίδη. Ακούσα Παντελίδη, ακούω κι εγώ. Και Πάολα. Και Πάολα. Έλληνα, αδερφέ μου. Έλληνα. Και σε ξέρεις Πάολα σαν. Εκπληκτική η Ράδια Αρβίλα. Με τηλεθέαση που χτύψε πάλι κορυφή, ως συνήθως. Θέλω να πω, μπορώ να πω κάτι. Πολλά. Μπράβο στο Γιάννη Σερβετά που δεν δίστασε να βγάλει τα μπράτσα του δίπλα στα μπράτσα του Αντώνη Κανάκη. Και μπράβο στον Αντώνη Κανάκη που του αρέσουν οι μελαχρινές. Συγγνώμη, Χριστίνα. Δεν ξέρω, Αντώνη, αν έπιασε το μήνυμα. Δεν ξέρω. Ψηφίσεις εσύ, ποια μπράτσα ψηφίσεις, μια που το έθεσες δηλαδή. Γιατί κοίταξε εγώ δεν είχα καμία διάθεση να κάνω αυτό το gossip, αλλά μου το θέτεις εσύ. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου αντισταθώ, Νανά Ηλιοπούλου. Τα μπράτσα του Αντώνη Κανάκη δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι εντυπωσιακά. Είναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα προτιμώ. Ω. Ναι. Νέοι ορίζοντες. Νέοι ορίζοντες. Νέοι ορίζοντες. Είναι όμως πολύ εντυπωσιακά και νομίζω ότι αρέσουν και σε πολλές γυναίκες. Το σώμα του Γιάννη Σερβετά είναι λίγο πιο ανθρώπινο, να το πω. Πιο αντρικό. Ξέρεις, τώρα εμείς που έχουμε και λίγα παραπάνω κιλά, όταν το αγόρι μας είναι φέτες, μας δημιουργεί και ένα θέμα. Πρέπει να πάω γυμναστήριο, πρέπει να πάω για ένα γυμναστήριο. Ενώ εξασφαλίζεις το σερβετά και καθαρίζεις. Μετά τρώτε παρέλου κουμάδες. Ή τρίγωνο πανοράματος. Εξαρτάται που είσαι. Σε ποια πόλη είσαι. Λοιπόν, Νανά μου, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την έναρξη σε λίγο των παιδιών του Ράδιο Αρβίλα, που πραγματικά ήταν καταπληκτική, μοναδική. Θα έλεγα ότι είναι μια περίληψη της πολιτικής κατάστασης που βιώνουμε με το δικό τους μοναδικό τρόπο, έτσι όπως μόνον η Ράδιο Αρβίλα μπορούν να αποδώσουν. Να πάμε σε μια συνέντευξη, εξαιρετική συνέντευξη της κυρίας Ζιώγα. Η κυρία Έλενα Ζιώγα, λοιπόν, στο πρώτο θέμα, ακριβώς, ήταν. Όχι απλά αποκαλυπτική, δεν ξέρω. Εγώ δεν ήξερα κανένα στοιχείο, να είμαι ειλικρινής, της προσωπικής της ζωής. Γενικά δεν είχε μιλήσει για την προσωπική τη ζωή. Και μας αποκάλυψε πάρα πολύ συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη ζωή της. Από τον έρωτά της με τον μπαμπά του παιδιού της, που γνωρίστηκαν στα 16 τους χρόνια. Ήταν έρωτας παράφορος. Άφησε το σχολείο για χατήρι του. Βέβαια, εκείνον τον ανάγκασε να τελειώσει το σχολείο του. Αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους γονείς της με τον έρωτα αυτό. Δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση οι γονείς της να προχωρήσουν στο γάμο. Ήταν μόλις 16 ετών και λέει χαρακτηριστικά: «Με θυμάμαι 16χρονο κοριτσάκι να περπατάω στα κακόφημα τότε καλντερίμια της Πλάκας για να βρω τον αγαπημένο μου στο κουλτουριάρικο στέκιο που έπαιζε. Και από
και από πίσω να με ακολουθούν ένα τσούρμο ναύτες, πιστεύοντας πιθανώς ότι θα μπορούσα να τους εξασφαλίσω μια ενδιαφέρουσα νύχτα. Mm-hmm. Εξομολογείται η ίδια στην συνέντευξή της στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Κορίτσι με πολύ θάρρος που έκανε τα πάντα για τον έρωτά της. Ναι. Και μάλιστα λέει εδώ πέρα ότι πήγαιναν να τρελαθούν οι γονείς της και όταν αποφάσισαν να μείνουν μαζί με το μηχανάκι του συζύγου της, του έρωτά της, φόρτωναν τα έπιπλα από την παιδική της κρεβατοκάμερα, από την νεανική της κρεβατοκάμερα. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας η ζωή της. Ακριβώς. Όλα τα στοιχεία που δίνει μέσα και για το πώς ζούσε. Και για την απόφασή της να φύγει από το σπίτι, να φύγει από την ασφάλεια του σπιτιού με δύο σπουδαίους γονείς, έτσι να το λέμε και αυτό, μια σπουδαία οικογένεια. Φεύγει λοιπόν από την ασφάλεια της συγκεκριμένης οικογένειας και προτιμάει και επιλέγει να ζήσει το μεγάλο της έρωτα. Και όταν ακόμα βρίσκεται σε δύσκολη θέση με το μεγάλο έρωτα και χωρίζουν, πάλι ξεκινάει από το μηδέν τη ζωή της, έχοντας το παιδί της στην αγκαλιά. Όπως λέει και η ίδια, ήταν η ζώνη ασφαλείας το παιδί της. Όμως στη συνέχεια ένα δυσάρεστο γεγονός, ο άντρας, ο ερωτάς της αυτός, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Δυστυχώς. Ο επίλογος ήταν τραγικός, θα έλεγα, σε αυτή τη σχέση, σε αυτόν τον μεγάλο έρωτα. Είχαν χωρίσει, βέβαια. Και λέει μάλιστα ότι φεύγω από το σπίτι με ένα παιδί 2 ετών στην αγκαλιά και ούτε ένα δίφραγκο στην τσέπη. Αλλά είχα τα πάντα, γιατί είχε το παιδί της μαζί. Ναι. Μια εξαιρετική συνέντευξη της κυρίας Ζιώγα. Εξαιρετική, έτσι. Γνωρίζουμε και τον άνθρωπο καλύτερα, βρε παιδί μου, όταν αποφασίζει να μιλήσει τόσο ειλικρινά και να πει τόσα πολλά πράγματα, το γνωρίζει λίγο καλύτερα. Και δίνουν και παραδείγματα για τους νεότερους, έτσι να ζουν περισσότερο, πιο έντονα, να πατούν περισσότερο στα πόδια τους, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο σπάνια γίνεται τις μέρες μας ή γίνεται εφήμερα, δεν είναι ουσιαστικό. Σωστά. Λοιπόν, Νανά μου, παραμένεις και στο επόμενο θέμα, σε αφορά άμεσα. Εμένα η συγκεκριμένη χρονική στιγμή και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα δεν με ελπίζω να με ενδιαφέρει καθόλου, να με απασχολεί καθόλου. Και έχει να κάνει λοιπόν με ιερείς οι οποίοι παρέχουν δωρεάν στα ζευγάρια που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα όλα τα απαραίτητα προκειμένου να τελέσουν το γάμο τους. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα δίνουν μία έκρηξη των πολιτικών γάμων. Και αυτό διότι είναι λογικό ότι σε ένα πολιτικό γάμο πας πολύ λιταντημένος, δεν χρειάζονται τίποτα ιδιαίτερα, δεν χρειάζονται ούτε οι δίσκοι με το κρασάκι, ούτε τα στέφανα, ούτε όλη αυτή η προετοιμασία. Επομένως, τα ζευγάρια καταφεύγουν στις λύσεις αυτές. Πάμε λοιπόν στον ιερέα μας, στον πατέρα Επιφάνιο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Yeah. Να πούμε δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία, πατέρα Επιφάνεια. Ναι, είναι μια σκέψη και πρωτοβουλία του Μητροπολίτου μας Δημητριάδος του κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια δυσκολία οικονομική στους ανθρώπους να προσέλθουν να τελέσουν το θρησκευτικό μυστήριο, τη θρησκευτική τελετή του γάμου τους, που είναι η κορυφαία στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι στην τοπική μας εκκλησία, αλλά πιστεύω ότι αυτό έχει διευρυνθεί πλέον σε όλη την Ελλάδα σχεδόν, ο γάμος αυτός καθ' αυτός, ως μυστήριο, ως τελετή, δεν κοστίζει τίποτα. Δηλαδή, ουδέποτε ζητούμε χρήματα για να τελέσουμε το γάμο ή για οποιοδήποτε άλλο μυστήριο. Αυτό το οποίο κοστίζει στην περίπτωση των γάμων πάντοτε και πρέπει να διευκρινιστεί και να γίνει σαφές, είναι τα περιμετρικά του γάμου. Δηλαδή οι στολισμοί, τα ρούχα, τα νηφικά, πράγματα, τα τραπέζια, οι δεξιώσεις, πράγματα όμως τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το μυστήριο αυτό καθ' αυτό και δεν έχουν καμία σχέση και με την Εκκλησία. Είναι δηλαδή επιλογές των ανθρώπων ή επιλογές πάντως, των εποχών. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι στην Εκκλησία κάποιο μικρό ποσό πρέπει να καταβληθεί, πατέρα Επιφάνη. Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν. Αν όμως κάποιος θέλει να προσφέρει κάτι στην Εκκλησία αυτοβούλως και αυτοπροαιρέτως, είναι δικαίωμά του. Μάλιστα. Η Εκκλησία όμως ουδέποτε, τουλάχιστον ομιλώ για την Μητρόπολη μας, τη Μητρόπολη Δημητριάδος και το λέω υπευθύνως, ουδέποτε. Καλύτερα να το ξεχωρίσουμε. Γιατί ζητάνε χρήματα, όχι ζητάνε με απέτηση, αλλά το ζητάνε. Ναι. Έτσι, μη λέμε τώρα. Εγώ τη Μητρόπολη μου εκπροσωπώ και για αυτή μπορώ να σας μιλήσω με τα παρησίας και βεβαιότητος ότι ουδέποτε ζητήσαμε και θα ζητήσουμε χρήματα για την τέλεση ουδήποτε μυστηρίου. Αν όμως ο άνθρωπος θέλει να προσφέρει κάτι, αυτό είναι δικαίωμά του και βέβαια πάντοτε θα λάβει την νόμιμη απόδειξη. Μάλιστα. Τώρα, το καινούριο στην όλη υπόθεση είναι ότι
Πλέον όπως έχουν έρθει τα πράγματα, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται και για τα 30-40 ευρώ που κοστίζει η έκδοση της αδείας γάμου. Mm-hmm. Χωρίς την οποία γάμος δεν μπορεί να τελεστεί. Αυτό το ορίζει ο νόμος, δεν είναι κάτι που ορίζει η Εκκλησία. Και ο νόμος παρέχει στις κατατόπους ιερές Μητροπόλης το δικαίωμα να εκδίδουν τις απαραίτητες άδειες γάμου. Εδώ λοιπόν ήρθε ο Μητροπολίτης μας και είπε ότι η Μητρόπολη μας για τους ανθρώπους εκείνους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν και αυτό το ποσό, δεν θα ζητάει χρήματα καθόλου. Θα εκδίδει τις άδειες γάμου δωρεάν. Μάλιστα, δωρεάν λοιπόν οι άδειες γάμου για τους πολίτες εκείνους που αποδεικνύουν ότι δεν είναι σε θέση να πληρώσουν, ότι αυτό είναι το εμπόδιο, έτσι, η οικονομική τους κατάσταση, είναι το εμπόδιο τους για να τελέσουν ένα θρησκευτικό γάμο. Γιατί εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μην στερούνται οι άνθρωποι την ευλογία του Θεού σε αυτή την τόσο σημαντική, την κορυφαία, όπως σας είπα και πριν, στιγμή της ζωής τους. Λοιπόν, και αν είναι δυνατόν το οικονομικό πρόβλημα να γίνει εμπόδιο για κάτι τέτοιο. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόδιο για κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει. Η ευλογία του Θεού είναι η βάση στη ζωή των ανθρώπων. Είναι το απαραίτητο ξεκίνημα, είναι η προστασία. Πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι, λοιπόν, άρα λέμε ότι στη δική σας... δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να τελέσουν στη Μητρόπολη μας το γάμο, να μην έχουν την αγωνία, την οικονομική, γιατί δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και σε σχέση με τα υπόλοιπα, δηλαδή με τα νηφικά, με τα κοστούμια, με όλα αυτά που χρειάζονται για το γάμο. Εμείς καλούμε τους ανθρώπους, ελάτε όπως είστε να παντρευτείτε. Βάλτε ένα καλό ρούχο, δεν χρειάζεται να ξοδευτείτε, δεν χρειάζονται πολλά τα περιμετρικά. Mm-hmm. Είναι απλή υπόθεση, το μυστήριο έχει σημασία. Ελάτε ένα απόγευμα με τη στενή σας οικογένεια, να τελέσουμε το γάμο εν δόξη και τιμή και όλα τα άλλα όταν έρθει ο καιρός και οι οικονομικές δυνατότητες το επιτρέψουν καλύτερα, γίνονται και στο μέλλον και ένα τραπέζι και μια χαρά άλλη, αλλά η μεγάλη χαρά είναι αυτό καθ' αυτό το μυστήριο. Να μην επιτρέψουμε να στερούνται οι άνθρωποι τη χαρά και την χάρη του μυστηρίου λόγω οικονομικής δυσκέρειας. Εμείς τουλάχιστον στη Μητρόπολη μας δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Πατέρα Επιφάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη. Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Ανά μου, είδες. Αν είναι αυτό το μόνο μας πρόβλημα, σου βρήκαμε τη λύση. Όχι για να μην υπάρχουν τίποτα δικαιολογίες. Ξέρεις, εγώ είμαστε το λέω σε εδώ. Καλό δρόμο. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Όπως επίσης είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για την Eurovision. Ακριβώς. Είμαστε σε συμφωνείς. Πολύ καλό δρόμο. Ορίστε. Συμφωνείς. Συμφωνώ. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Συμφωνώ και δεν συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί με αυτά που ακούγονται και με αυτά που μάθαμε το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε και χθες, όταν έχεις αντίπαλο την Έλληνα Παπαρίζου, την number one κυρία και Ελληνίδα, εντάξει, οι ελπίδες. Ναι, ξανεμίζονται τέλος πάντων. Ναι, όσο να πεις, μειώνονται. Και έχεις ετοιμάσει και ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ναι, έχω ετοιμάσει κάτι. Δεν μπορώ να το αντισταθώ λοιπόν. Πρέπει να το δω τώρα. Φωτιά στα μπατζάκια που δεν λέει να σβήσει, έβαλε η Έλληνα Παπαρίζου, αγαπημένη μου. Με το άκουσμα της είδησης ότι θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Έτσι λοιπόν, κάθισα και σκέφτηκα. Κάθισα και σκέφτηκα. Γιατί η Έλληνα μας το έκανες αυτό? Εσύ δεν ήσουν που μας έλεγες ότι πέθαινες για εμάς το 2001 με τους Αντίκ, έχοντας στο πλευρό σου τον προδικό σου φίλο που ήρθατε μαζί από τη Σουηδία, Νίκο Παναγιωτίδη? Σαν τώρα περνάει η εικόνα από μπροστά μου, ένα κορίτσι μόλις 19 χρονών, φορώντας μια άκρο σεξι λευκή ολόσωμη φόρμα και γεμάτη αυτοπεποίθηση και τσαμπουκά, τραγούδισε ελληνικό στίχο με τη συνοδεία του Μπουζουκιού και κατέκτησε την τρίτη θέση αναπάντεχα. Και από τότε έσπασε γρουσουζιά το ποδάρι της και άνοιξε ο δρόμος προς την κορυφή της Eurovision για την Ελλαδίτσα μας. Μόνο που η επιτυχία κάποιες φορές δεν φέρνει πάντα την ευτυχία. Και το δίδυμο των Αντίκ, Έλληνα και Νίκος, το 2004 χώρισαν ξάφνου. Τώρα μην με ρωτήσετε πού, πώς και πότε και γιατί. Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι, όπως λέει και η Κετούλα. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα καλά. Φυσικά και όλα καλά, αλλά κυρίως για την Έλενα, που τη μετά Eurovisionική εποχή ήρθε η solo καριέρα της και η πρώτη συνεργασία με τον Χρήστο Δάντη. Μια συνεργασία που εκτόξευσε την καριέρα της Έλενας σαν τα πυροτεχνήματα στον ουρανό. Με αποκορύφωμα ένα χρόνο μετά, το 2005.
Σάββατο 21 Μαΐου 2005. Η Έλληνα Παπαρίζου με τη μεσογειακή της ομορφιά, με το λαμπερό της φόρεμα στο χρώμα του ηλίου κατά τη δύση του και με το μοναδικό της ταπεραμέντο και την εκπληκτική της σκηνική παρουσία, δημιουργία του Φωκά Ευαγγελινού, τραγούδισε My Number One, τον Γερμανού και Δάντι. Ή Δάντι! Τέλος πάντων, και κατέκτησε την Ευρώπη και κέρδισε την πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Μάλιστα, το τραγούδι My Number One είναι τρίτο στη σειρά που έχει αποσπάσει τα περισσότερα δωδεκάρια στο μουσικό διαγωνισμό. Καλέ, ξέχασα να σας πω το πιο σημαντικό. Εκείνη τη χρονιά, το 2005, ήταν και η χρονιά που είπε η ΕΡΤ bye-bye, Δάφνη Μπόκοτα, και καλωσόρισες Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Ιντρίγκα! Και η λέξη αυτή είναι πολύ λίγη για να περιγράψει αυτό που ακολούθησε ανάμεσα στις δύο κυρίες, μπόλικα χρόνια αργότερα. Οι μπηχτές πηχτές! Που πετούσε η μία στην άλλη, πήγαινε ερχόντουσαν βολίδα. Δεν προλάβαινε να απαντήσει μία, τσουπ, σε νέα δήλωση προχωρούσε η άλλη. Πού να τις προλάβεις, αν τις βάζαμε να παίξουν πινκ-πονγκ, θα κερδίζαμε χρυσό στους Ολυμπιακούς αγώνες. Αχ, και να τα μόνο αυτό, πάλι καλά θα ήταν. Ενώ μέχρι και λίγους μήνες πριν, γεμάτη καμάρι, νιώθαμε μία μικρή Eurovisionική περηφάνεια, τσακ! Βρεθήκαμε ένα βήμα πριν χάσουμε την πρωτιά του 2005, την ώρα που το τραγούδι My Number One βρίσκεται στην πετάδα των καλύτερων τραγουδιών που έχουν περάσει στην Eurovision όλα τις τα χρόνια. Τι έγινε? Από τη νίκη και έπειτα του My Number One, ο Μάνος Ψαλτάκης άρχισε να διεκδικεί τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού σε μια πολυετή μάχη με τον Δάντη. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ατάραχοι με το άκουσμα αυτό τότε. Αλλά ταραχτήκαμε με την απόφαση του δικαστηρίου που ήταν καταπέλτης. Η απόφαση λοιπόν του δικαστηρίου και το τραγούδι που ανέβασε την Έλληνα Παπαρίζου και τη χώρα μας στην κορυφή του διαγωνισμού του Eurovision το 2005 δίνει την πατρότητα στο Μάνο Ψαλτάκη και όχι στο Χρήστο Δάντη. Φυσικά και ο Δάντης δεν το άφησε έτσι αφού άσκησε έφεση. Και δεν μας έφτανε αυτό, έχουμε και την Έλληνα που θα εκπροσωπήσει τη Σουηδία στη Eurovision. Και κι αν η Έλενα δήλωνε ότι δεχόταν συνεχώς πιεστικές προτάσεις σουηδικές και ότι όχι δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, τελικά είπε το ναι και μας έπιασε το φιλοκάρδι μας. Αν και μεταξύ μας, η Έλενα δεν είναι η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει ή θα συνεργαστεί με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα στη Eurovision. Και άλλοι το έχουν κάνει αυτό. Ουκολίγοι. Πρώτος ήταν ο τραγουδιστής Νίκος Μακούλης που εκπροσώπησε στον έκτο διαγωνισμό της Eurovision την Αυστρία. Στη συνέχεια ακολούθησε η Νάνα Μούσχουρη εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο κατακτώντας την 8η θέση όπως και η Ελληνίδα Γιωβάνα που εκπροσώπησε την Ελβετία. Σε ηλικία μόλις 18 χρονών η Ελληνίδα Βίκη Λέανδρος εκπροσωπεί το Λουξεμβούργο όπως ακριβώς έκανε και 5 χρόνια αργότερα στις 25 Μαρτίου του 1972 στο Εδιμβούργο όπου η Λέανδρος ερμήνευσε τη δυναμική μπαλάντα «Après toi» και κέρδισε την πρώτη θέση. Άρα με λίγα λόγια η Έλληνα με τη Σουηδία είναι το κερασάκι στην τούρτα. Το μόνο που μας έχει απομείνει αγαπητοί μου είναι να προσευχηθούμε να έχουμε μια εντυπωσιακή εκπροσώπηση. Δεν είναι λίγο να το βάζεις με την κυρία Number One και Έλληνη. Νανά Ηλιοπούλη, θες να σταματήσεις να τραγουδάς? Γιατί? Σε όλη τη διάρκεια του βίντεο που την παρακολουθώ την Λιοπούλου και ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω πια και κάθεται και τραγουδάει. Θες να σταματήσετε να τραγουδάς επιτέλους, παιδί μου? Κάνω φωνητικά. Μα έκλεισε και η φωνή. Από το πολύ τραγούδι. Το άλαβα. Και τον πανικό σου. Τον πανικό στο μάτι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε έτσι κι αλλιώς την Έλενα. Είναι δικό μας παιδί και την αγαπάμε ανεξαρτήτως. Το θέμα είναι να πάμε κι εμείς. Γιατί υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δεν ξέρω τι θα. Ήδη κάποιες χώρες έχουν δηλώσει την αποχώρησή τους. Mm-hmm. Όπως είναι η Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος. Ανάμεσα σε αυτές.
θα τα δούμε αυτά. Τώρα αναμένεται να επιλεγεί το, έτσι, να επιλεκτεί το τραγούδι τους. Έχουμε να τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μπροστά μας να τα δούμε και αν θα αποφασίσει η Έλενα Παπαρίζου τελικά να κάνει τη χάρη στους είδους. Αλλά θέλω στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε μαζί την έναρξη των Ράδιο Αρβίλα, η δική τους, θα έλεγα, πολιτική περίληψη των τελευταίων ημερών. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε πως σήμερα Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου του 2013, εντελώς ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, τη στιγμή που όλοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν πως δεν θα ξεκινήσει ποτέ, ξεκινάει το Ράδιο Αρβίλα. Τους ανατρεπτική ματιά στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Νανά μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είσαστε εδώ κοντά μας, γιατί ο κύριος Χριστόδουλος Στεφανάδης, καρδιολόγος, θα είναι κοντά μας αυτά σε πολύ λίγα λεπτά, να δούμε την καρδούλα μας, τη διατροφή μας, τις συνήθειές μας, τι μας κάνει καλό, τι μας κάνει κακό. Επίσης, το Excellent, σε λίγο έρχεται μοναδικός Γιάννης Μποστατζόγλου και φυσικά η Ειρήνη με ένα φαγητό εκπληκτικό. Κοντά σας, 2-10-48-54-4-74 και 4-78. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε εδώ και ειδικά τώρα που έχουμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Στεφανάδη κοντά μας. Ευχαρίστω να δεχτούμε τις ερωτήσεις που θέλετε να υποβάλουμε. Καλό σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Να δούμε την καρδούλα μας πώς είναι. Κανονικά έπρεπε να φέρουμε και όλα τα σύνεργα να μας ελέγξετε, γιατί εμείς λειτουργούμε υποκαθεστώ στρες. Έτσι. Άρα, εύλογο το πρώτο ερώτημα. Ποιοι παράγοντες επιβαρύνουν την καρδιά μας? Να αρχίσουμε από το στρες, παρότι δεν θεωρείται στους βασικούς παράγοντες που επιβαρύνουν, όπως είναι η υψηλή χοληστερίνη, η υψηλή πίεση, το ζάχαρο, το αυξημένο, το σωματικό βάρος και βέβαια το άγχος. Το άγχος, νομίζω. Εγώ νόμιζα ότι είναι το μεγαλύτερο. Επειδή είπατε για χοληστερίνη, θέσατε πρώτη τη χοληστερίνη. Και για να μην ξεχάσουμε το κάπνισμα, το θεωρούμε αυτονόητο βέβαια. Χοληστερίνη ίσον διατροφή. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διατροφή μας. Πώς πρέπει να είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Κύριε Λαμπύρη, ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο που μας προσφέρει την καλύτερη διατροφή, την πιο ισορροπημένη που επινόησε ο άνθρωπος ποτέ, τη μεσογειακή δίαιτα. Δηλαδή αυτά που προσφέρει η φύση, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα δημητριακά, το λάδι, ψάρια, κοτόπουλα και λίγο κρέας κόκκινο. Πόσο συχνά κρέας κόκκινο? Μία φορά την εβδομάδα. Άρα λάδι,
όσπρια, ναι, δημητριακά, λαχανικά φρούτα. Ψάρι, κοτόπουλο. Ψάρι, κοτόπουλο, ναι, αυτά τα λεγόμενα λευκά, έτσι, κρέατα, λευκά, έτσι. Ό,τι κολυμπάει και ό,τι πετάει που λένε. Καλύτερα όταν διαλέξει κανείς το ζωικό κρέας. Ξέρετε, το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή μας, με τους ρυθμούς που ζούμε, καμιά φορά είναι δύσκολο για να μαγειρεύει. Πια λείπει αυτό το παλιό μοντέλο οικογένειας που μαγείρευε η μητέρα στο σπίτι και μπορούσε να κρατήσει μια ισορροπία. Λείπει πια. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό έχει και ψυχολογική συνιστόσα. Σε μελέτες μακροζωίας, στην Ικαρία έχουμε ένα μοντέλο μοναδικό. Εσείς είστε από την Ικαρία, δεν καταλάβω. Είμαι, τυχαίνει, αλλά η Ικαρία είναι. Θα μας πείτε και το μυστικό μακροζωίας. Αλλά θέλω να πω αυτό που περιγράψετε πολύ ωραία. Το τραπέζι, το παραδοσιακό, που να καθίσουν όλοι και να έχουν τους οικογενειακούς δεσμούς που δυστυχώς λείπουν σήμερα, βοηθάει πάρα πολύ και στην υγεία της καρδιάς. Και στην ψυχοσωματική υγεία και στην ψυχική υγεία. Δεν είναι μόνο η διατροφή. Είναι και αυτό που εισπράττει κανείς από τον ευνοϊκό παράγοντα του ψυχισμού. Βέβαια, και το περιβάλλον. Έτσι, έτσι δηλαδή είναι. Η όρθια διατροφή, το άγχος, όλα αυτά, η απόσχηση των δεσμών των οικογενειακών είναι κακό. Το πρόχειρο φαγητό. Το πρόχειρο. Έτσι, που το γρήγορο. Που χωρίς, το γρήγορο. Δηλαδή να φάμε για να φάμε και όχι για να έχουμε την κοινωνική συνοχή και την οικογενειακή που προσφέρει το τραπέζι, το παραδοσιακό που το είπατε πολύ ωραία. Ποιες είναι οι ηλικίες που κινδυνεύουν περισσότερο? Παλιότερα λέγαμε ότι η ηλικία είναι μετά τα 55 για τους άνδρες και στις γυναίκες μετά τα 60 ενδεχομένως. Τώρα δυστυχώς βλέπουμε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή τους ενήλικες. Βλέπουμε 35, 40 χρονών άνδρες κυρίως, αλλά και γυναίκες να υφίστανται σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Και εννοώ το έμφραγμα και πιο σοβαρά όπως είναι ο ευνίδιος θάνατος. Γιατί η αθυρωματική νόσος γίνεται ολοένα και συχνότερη. Για τις αιτίες που είπαμε προηγουμένως. Τα συμπτώματα, έτσι ώστε να προβληματιστούμε, να θορυβηθούμε και να πάμε για εξετάσεις, ποια είναι? Φαντάζομαι ότι από περίπτωση σε περίπτωση διαφέρουν προφανώς. Όταν φτάσουμε στο. Πότε πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί. Ξέρετε, πολλοί δικοί μας άνθρωποι, εκεί που είμαστε μια χαρά, είμαστε καλά, έτσι, τρώμε, πίνουμε αυτά, ξαφνικά γυρίζουμε στο σπίτι μας και ένας από την παρέα πρέπει να νοσηλευθεί. Και μένουν όλοι πρόβλημα με την καρδιά, πέφτουν από τα σύννεφα. Μιλάμε, κυρία Λαμπύρη, για τη στεφανία νόσου, για το έμφραγμα. Ναι. Στεφανία νόσου, δηλαδή το φράξιμο, το κλείσιμο των αρτηριών που ποτίζουν την καρδιά, που αντρέχουν την καρδιά. Ο πόνος είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Ένας έντονος, συσφιχτικός, οπισθοστερνικός πόνος. Που κρατάει, που δημιουργεί το αίσθημα της αγωνίας, του επικείμενου θανάτου και αναγκάζει αυτό που παθαίνει να ζητήσει βοήθεια. Αυτό είναι το τυπικό. Ναι. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άτυπες περιπτώσεις. Ακριβώς αυτό. Ήταν καλά κάποιος, λένε, και πέθανε ευνηδίως στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Προφανώς, που δεν είχε ποτέ ενοχλήσει. Είχε κάποια συμπτώματα. Συμπτώματα υπάρχει περίπτωση ακόμα, λέω δυστυχώς, να μην είχε. Να μην είχε. Και να γίνει ευνηδίως η ρήξη μιας αθυρωματικής πλάκας. Με στεφανία αρτηρία και το έμφραγμα. Τα μικρά-μικρά συμπτώματα ποια μπορεί να είναι? Να είναι ο πόνος αυτός σε λιγότερη ένταση και διάρκεια στο περπάτημα, στην κόπωση. Δηλαδή όταν είναι σε ηρεμία κανείς δεν έχει πρόβλημα, η καρδιά του δουλεύει καλά γιατί τη φτάνει το αίμα από μια στένωση που περνάει. Αλλά αν ζητήσει έργο παραπάνω, το τρέξιμο, το κολύμπι, το πολύ φαγητό που η καρδιά καλείται να δώσει παραπάνω έργο, εκεί μπορεί να πονέσει, να αισθανθεί τη στιθάνχη τη λεγόμενη. Εδώ, στήθος και πλάτη λένε συνήθως, και μούδιασμα στο χέρι. Και τα χέρια μπορεί το αριστερό να μουδιάσει και το σαγόνι κάτω και το επιγάστριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έρχεται αυτό το σύμπτωμα στην προσπάθεια, την οποιαδήποτε προσπάθεια. Και μάλιστα δεν ξέρουν καμιά φορά αν είναι στομάχι, ειδικά σε περιπτώσεις φαγητού. Πολύ σωστά. Βλέπεις τον άλλο να αισθάνεται έτσι μια δυσφορία. Εικάζεις ότι είναι το στομάχι γιατί έχεις παραφάει οτιδήποτε και τελικά είναι πολύ άλλο σωστά το πρόβλημα. Αυτές είναι άτυπες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι και πιο επικίνδυνες γιατί εκτρέπουν από τη σωστή διάγνωση. Και υπάρχει άλλος ένας παράγοντας. Δεν θέλει κανείς να πάει το μυαλό του ότι είναι η καρδιά και λέει: πονάω, πονάει το μυϊκό σύστημα, κουράστηκα, έχω δυσπεψία. Ναι. Και είναι η καρδιά. Mm-hmm. Και αυτές είναι πιο επικίνδυνες. Προληπτικά μπορούμε να εξεταζόμαστε και στην περίπτωση της καρδιάς. Καταρχήν η προληπτική εξέταση, ειδικά στις μέρες μας, με το όλο αυτό το στρες το κοινωνικό και το ατομικό που υπάρχει, πρέπει να γίνεται προληπτική εξέταση. Ειδικά στους υψηλού κινδύνου ανθρώπους. Ποιοι είναι υψηλού κινδύνου? Οι ηλικίες, οι ενήλικες, οι καπνιστές, αυτοί που έχουν όλους τους παράγοντες που περιγράψαμε προηγουμένως. Ναι. Που έχουν ζάχαρο, πίεση, ή αν τα έχουν όλα, ή καπνίζουν, ή έχουν κληρονομικό ιστορικό, γιατί η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο.
Αυτοί όλοι είναι σε ένα υψηλό κίνδυνο. Αυτοί πρέπει να κάνουν εξετάσεις, προληπτικές. Δηλαδή ένα βασικό καρδιολογικό έλεγχο, μια δοκιμασία κοπόσεως και αν προκύψει κάτι, τις πιο ειδικές εξετάσεις mm-hmm. που φτάνουν μέχρι τη στεφανιογραφία. Είπαμε λοιπόν για την διατροφή, που είναι πάρα πολύ βασικό. Τα ορίσαμε πώς πρέπει να είναι η μεσογειακή μας διατροφή. Φαντάζομαι ότι και η άσκηση Βεβαίως. Παίζει ρόλο. Η άσκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει ρόλο καταρχήν ότι μπορεί την καρδιά την προπονεί κατά κάποιο τρόπο για να αντέχει ένα επεισόδιο που θα έρθει στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας που ασκείται, η mm-hmm. καρδιά του σε ηρεμία mm-hmm. δουλεύει πιο οικονομικά. Mm-hmm. Γιατί κρατάει δυνάμεις για την άσκηση που έχει mm-hmm. συνηθίσει να υφίστανται. Mm-hmm. Αυτή η άσκηση επομένως κάνει, κάνει καλό μόνο κατευθείαν στην καρδιά. Αλλά βοηθάει και τον ψυχισμό. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό όν. Δηλαδή ο ψυχισμός που γίνεται πιο ναι. καλός, mm-hmm. φτιάχνει με την άσκηση, βοηθάει πάρα πολύ για την υγεία του κυκλοφορικού συστήματος. Και έχουμε και άλλους παράγοντες, η απώλεια βάρους, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης που είπαμε προηγουμένως, η ρύθμιση του ζαχάρου, όλα αυτά είναι ευνοϊκά αποτελέσματα της άσκησης. Πάντως και η άσκηση, επειδή το λέτε και επιμένετε πάρα πολύ σε αυτό, για τον κάθε έναν από εμάς, είναι τελείως ιδιαίτερη ιστορία. Δηλαδή, ξέρουμε πόσο αντέχουμε και πόσο σκληρά πρέπει να κάνουμε την άσκηση αυτή, πόσο, αν πρέπει να τρέξουμε, αν μπορούμε να τρέχουμε, αν μπορούμε να περπατάμε, πόση ώρα, αν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας και πότε πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας. Γιατί καμιά φορά ζητάμε παραπάνω από πολύ αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Το λέτε. Πρέπει να εξατομικεύεται ναι. το πρόγραμμα άσκησης από ειδικό. Mm-hmm. Είτε ο ειδικός είναι εξειδικευμένος γυμναστής είτε γιατρός. Ναι. Και από το κάθε άτομο που έχει σχέση με την ηλικία του, με το βάρος του, με το μυϊκό του σύστημα, με τις αντοχές τις ψυχοσωματικές του, όπως είπαμε, ναι. να προσαρμόζεται ένα πρόγραμμα άσκησης. Γιατί καμιά φορά λέμε αρκούν 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα, για παράδειγμα. Ναι. Ή να περπατάς 3 φορές την εβδομάδα από μισή ώρα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο που μπορούμε να ακολουθήσουμε? Αυτό ακριβώς. Παίζει ρόλο, σας λέω, για ποιο μιλάμε που θα ναι. ασκηθεί. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ανθρώπους που κάνανε bypass και τους συστήνει ο γιατρός να περπατάνε. Και με μεγάλη ευλάβεια τους βλέπετε στον δρόμο, κάθε βραδάκι αν κάνετε στα πάρκα, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει bypass να κάνουν άσκηση, που έχουν κάνει bypass. Εγώ θα θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να γίνεται με άγχος. Δηλαδή να λέει κανείς, δεν έτρεξα σήμερα, ξέρεις, έκανα κάτι κακό, να το κάνω αύριο. Πρέπει να γίνεται με χαλαρότητα. Εκεί άλλωστε στοχεύει για μια καλή άσκηση. Να χαλαρώσει και την ψυχή. Επιμένετε σε αυτό. Το λέτε συνέχεια για την ψυχή, για το άγχος, για το πόσο σημαντικό και είναι. Και αυτή είναι η συμβολή και η δικιά σας και τον Ράδιο Αρβίλα που βλέπαμε προηγουμένως για να διώξουν άγχος από πάνω. Ακριβώς, έτσι, να χαλαρώνει ο κόσμος. Να χαλαρώνει. Θέλει και γιατί ξέφωτα χαράς. Ειδικά στην εποχή μας που έχουμε αυτές τις πιέσεις τις οικονομικές και τις κοινωνικές, το ψυχισμός είναι πολύ σημαντικός και δεν κοστίζει κάτι. Δεν συνεπάγεται κόστος. Mm-hmm. Οικονομικό εννοώ. Άρα φαντάζομαι ότι μέσα στις συμβουλές όλες θα είναι και αυτό. Τι λέτε σε μένα που είμαι ασθενής και έρχομαι να σας δω? Ναι, θα βρείτε εσείς, θα σας δώσω τρόπους εγώ γενικές οδηγίες. Mm. Ότι κάθε ένας βρίσκει μέσα από τη δομή της ψυχής του ποιος είναι ο δρόμος που θα τον κάνει να χαλαρώσει. Μα λέγεται αυτό η άσκηση που είπατε, λέγεται το θέαμα, η τηλεόραση, λέγεται οι ανάσες και οι διάφορες τεχνικές που έχουν οι αυτοί mm-hmm. οι οποίοι κάνουν τις ανατολικές τεχνικές, γιόγκα και οτιδήποτε. Mm-hmm. Πάντως ο καθένας θα βρει τον τρόπο, είναι σίγουρο, αν επιμείνει, mm-hmm. που θα χαλαρώνει. Mm-hmm. Κάτι άλλο που συνήθως το αντιμετωπίζουμε σε μετεγχειρητικές καταστάσεις, δηλαδή πόσο γρήγορα μπορεί ένας ασθενής να προσαρμοστεί στην καθημερινότητά του, και λέγοντας καθημερινότητα βάζω μέσα και την ερωτική ζωή. Ναι. Γιατί πολλοί μετά έχουν φόβο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Μιλάτε για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ναι, και ναι. καρδιολογικές γενικά, ναι, όπως ναι, ναι, είναι ναι. οι αγκιοπλαστικές. Βέβαια, ναι. αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντική η ερωτική ζωή του ατόμου. Βέβαια. Είναι θεμελιώδης διαδικασία. Ένας ο οποίος κάνει επέμβαση ή κάνει αγκιοπλαστική και αποκαθίσταται η καρδιακή λειτουργία στα περίπου φυσιολογικά. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται. Και σήμερα υπάρχουν τρόποι να αποκαταστήσει ακόμα και με φαρμακευτική συμβολή την μια φυσιολογική ζωή. Mm-hmm. Οπότε να μην φοβούνται. Άβουβα να το κάνουν. Θα ρωτήσω τον γιατρό, γιατί ξέρετε, ένα καρδιακό επεισόδιο πολλές φορές αφήνει mm-hmm. κατάλοιπα καρδιακής ανεπάρκειας αριθμιών. Μιλάμε για έναν ο οποίος είναι σε κατάσταση να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Φαντάζομαι ότι και η καλή ερωτική ζωή
είναι ένα φάρμακο. Βέβαια. Έτσι, για να αποφεύγουμε. Ναι, το είπατε το φάρμακο, αλλά είναι φάρμακο. Είναι ναι. φάρμακο. Βασικό φάρμακο. Είναι εκτόνωση, είναι χαρά, βεβαίως. Είναι συναισθηματική, συναισθηματικό γέμισμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι από όλα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όχι μόνο σαν άσκηση, αλλά και σαν εφορία. Βέβαια. Σαν αυτοπεποίθηση. Φτιάχνει κανείς την αυτοεικόνα του. Εν πάση περιπτώσει είναι θεμελιώδης λειτουργία, όπως είπαμε. Βοηθάει σε όλα. Άρα στις συμβουλές είναι διατροφή. Τα μαζεύω εγώ πάλι. Διατροφή, άσκηση και καλή ερωτική ζωή. Βεβαίως. Πλούσια. Πλούσια ερωτική ζωή. Ναι. Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ, για την Ικαρία τώρα. Το μυστικό μακροζωία στην Ικαρία. Τι ξέρετε εσείς παραπάνω από τους υπόλοιπους? Με το χέρι στην καρδιά, πέστε την. Με το χέρι στην καρδιά. Μπορούμε να μετακομίσουμε στην Ικαρία. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει, είναι θέμα DNA. Ναι, ή να μετακομίσουμε τις συνήθειες της Ικαρίας εδώ. Ποιες είναι οι συνήθειές σας, λοιπόν? Αυτό ακριβώς. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μια μελέτη που διαρκεί με εξαιρετικά ευρήματα, γιατί είναι ένα μοναδικό μοντέλο στον κόσμο η Ικαρία που έχει τους μακροβιότερους κατοίκους. Επομένως, πέρα της διατροφής. Έχετε ξεπεράσει και την Κρήτη. Βεβαίως, πολύ. Στον ευρωπαϊκό χώρο η Ικαρία και η Σαρδινία είναι οι περιοχές με τους μακροβιότερους. Και στον κόσμο όλο είναι 5 περιοχές. Η Κρήτη, η Κέρκυρα, αυτά τα παλιά μοντέλα μακροζωίας έχουν ξεπεραστεί. Οπότε. Και για ποιο λόγο θα ναι, μου πείτε. Αλλάξαν ενδεχομένως συνήθειες διατροφικές και κοινωνικές. Ο τουρισμός έχει τα καλά του, φέρνει συνάλλαγμα, αλλά φέρνει και ενδεχομένως συνήθειες που βλάπτουν την καρδιά. Στην περίπτωση της Ικαρίας, λοιπόν, τι συμβαίνει με τους. Οι παλιοί κάτοικοι, οι οποίοι μακροβιώνουν τώρα και περνάνε τα 90 ή φτάνουν τα 100, έχουν ζήσει με φτώχεια, υποχρεωτική μεσογειακή διατροφή και όχι κατ' επίκληση ή προαιρετική. Δηλαδή, χωρίς να έχει να φάει κρέας ο άλλος, θα φάει τα χορταρικά, θα πάρει τα λίγο ψάρι, κοτόπουλο που θα θρέψει ο ίδιος, θα περπατάει πολύ να πάει στο χτήμα, άσκηση πάλι υποχρεωτική, θα έχει την οικογενειακή ζωή γιατί δεν είχε κάτι άλλο να διασκεδάσει γύρω αυτό το τραπέζι που περιγράψατε προηγουμένως. Με την επαφή, την ανθρώπινη, τη συντροφικότητα. Πάντως έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του λαού, έτσι. Δηλαδή είναι πώς αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση, πόσο έτσι. Σοβαρά την παίρνεις. Αυτό που λέτε. Αυτό που είπατε στην αρχή, να είσαι με λίγα ευχαριστημένος, γιατί έτσι. Μεγάλα καράβια λένε μεγάλες φουρτούνες. Έτσι, όπως το λέτε. Μικρούς στόχους και καθημερινούς στόχους. Δηλαδή η ζωή ότι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται συνέχεια είτε ούτε συσσόρευση πλούτου, ούτε δόξας, ούτε αναγνωρισιμότητας. Σωστό. Δηλαδή, τα ζει κανείς, βλέπετε παλιούς κατοίκους, ζουν την ημέρα. Θα πάει στο καφενείο, το βράδυ πάλι, αντέχει ο Θεός και την επόμενη. Δεν θα είναι δέσμιος του ρολογιού, ένα στοιχείο που έχει στην Ικαρία η παλιά γενιά, ναι. ότι δεν κοιμάται όποτε θέλει, ξυπνάει όποτε θέλει. Έχει ένα βιολογικό ρολόι που λειτουργεί και αυτό βοηθάει την ευεξία. Και κυρίως δέσμιος. Δεν έχει το άγχος σαν και εσάς να ξέρετε ότι θα αρχίσω 11 η ώρα την εκπομπή και άργησα λίγο με την κίνηση. Θα πάει. Ανήκω σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Εσείς σαν γυναίκα και νέα γυναίκα καλύπτεστε πολύ. Η φύση έχει προνοήσει με τις ορμόνες να δίνει μια κάλυψη. Ας είμαστε και κάπου τυχερές. Εξάλλου εμείς περνάμε και το πιο δύσκολο κομμάτι που είναι η γέννη. Η γέννα. Μα γι' αυτό σας λέω, η φύση είναι σοφή. Έτσι. Και έχει πρικίσει τη γυναίκα, έχει θωρακίσει με τις γυναικείες ορμόνες. Αλλά βέβαια να μην κάνουμε υπερβολές. Γιατί δεν είναι ο θώρακας αυτός τελείως απόρθητος, να μην καπνίζει η γυναίκα. Να έχει λιγότερο άγχος, να τρέφεται καλύτερα και να ζει η οικογενειακή ζωή. Μου λέει ο Νίκος, εσύ ζείτε περισσότερα χρόνια. Δεν λέω ακριβώς αυτό που μου είπες, Νίκο μου. Μάλιστα. Λέγαμε λοιπόν ότι πρέπει να είναι διατροφή, άσκηση, όχι απόλυτη εξάρτηση από την καθημερινότητα και το τι έτσι, αυτός ο αγώνας ο καθημερινός να είμαστε συνεπείς, να κερδίσουμε περισσότερα ή να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε. Έτσι. Αυτή που είπατε πολύ είναι. Σωστά, η ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή η προσπάθεια στον χώρο εργασίας, καταρχήν να εδραιωθεί κανείς και να ανελιχθεί. Αυτό είναι κακό. Κακό έτσι. Για την καρδιά, κακό για την υγεία γενικά. Τι παθαίνουμε. Και υπάρχουν μελέτες που τα αποδεικνύουν, δεν είναι υποθέσεις. Ναι. Ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν έντονο το αίσθημα της αυτοπροβολής και της ανταγωνιστικότητος και της αναγνωρισιμότητας από τον προϊστάμενο, ότι είχαν πολύ περισσότερα καρδιακιακά επεισόδια από τον άλλον, ο οποίος άφηνε την ζωή να τρέξει. Έχει σημασία, μάλλον το έχω διαβάσει πολλές φορές, ότι πρέπει, μεγαλώντας ένα παιδί, χτίζουμε την υγεία του. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν στη διατροφή των παιδιών μας, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να μην αντιμετωπίσουν ή να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν
ασθένειες της καρδιάς. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, ας πούμε, η διατροφή των παιδιών, ναι, που δυστυχώς ακολούθησε τις εκτροπές των ενηλίκων. Με τα έτοιμα φαγητά, με τα hamburgers, με τα αλμυρά πολύ, με τα υπερβολικά, με τα λιπαρά. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν κάνει κακό στην υγεία των mm-hmm. παιδιών και των Ελληνόπουλων, μια και μιλάμε εδώ πέρα. Ναι. Επομένως, η εξάσκηση από τη μικρή ηλικία, ώστε να το παιδί να τρέφεται καλά, είναι μεγάλη επένδυση για την μετέπειτα ζωή του. Εκπαιδεύεται και βλέπετε, όλες. Βεβαίως εκπαιδεύεται. Να πω κάτι παράδειγμα. Το αλμυρό, ναι, δεν είναι, είναι εξάσκηση. Το να μην τρώει κανείς αλμυρά. Δηλαδή, η ανάγκη να βάλει κανείς σαλάτι στο φαγητό είναι κακή συνήθεια. Εάν ένα παιδί δεν του δώσει σαλάτι από τη γέννησή του και μετά, θα βλέπει τα φαγιά νόστιμα χωρίς σαλάτι. Όπως και ζάχαρη, φαντάζομαι. Όπως και ζάχαρη. Αχ, μέσα σε όλα είμαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για την παρουσία σας. Και εγώ, κύριε Λαμπύρη. Και καλή δύναμη και καλή συμπροφορία. Ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε ότι κοντά μας σε πολύ λίγο έχουμε Γιάννη Μποστατζόγλου και επίσης εκπληκτική μαγειρική από την Ειρήνη. Και χαρτί στα χέρια σας. Είστε έτοιμες και έτοιμοι να γράψετε, να κρατήσετε σημειώσεις για την υπέροχη συνταγή που θα παρακολουθήσουμε τώρα από το Ειρηνάκι μας. Είστε πανέτοιμοι να φτιάξουμε καλτσούνια. Καλό σου μεσημέρι, Ειρηνάκι, με μυζήθρα ή με κρεμμύδι. Καλτσούνια με μυζή. Καλτσούνια με μυζήθρα. Καλτσούνια χορτάρινα, κρεμμυδένια. Κρεμμυδένια. Τι κάνεις, Ειρηνάκι μου? Τα πάντα. Καλά, Χριστίνα μου, εσύ, ίντα κάνεις, καλά είσαι? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, Ειρηνάκι μου. Λοιπόν, τι δουλίτσα σήμερα? Για το ζυμαράκι μας θα φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι, 2 ποτήρια νερό, 1 σφινάκι ρακί, 1 σφινάκι χυμό λεμονιού, 3 με 4 κουταλιές ελαιόλαδο και αλατάκι. Για τα καλτσούνια τώρα, τα μυζηθρένια με τη γέμιση, ναι, μυζήθρα. 1 κιλό μυζήθρα, 1 αυγουλάκι, λίγο αλατάκι. Απλά για πράγματα. Για τα κρεμμυδένια. Απλά. 1 κιλό κρεμμύδια και λίγο μάραθο. Και για τα χορτάρινα θα χρειαστούμε κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο και διάφορα χόρτα της εποχής. Και πάμε να φτιάξουμε το ζυμαράκι μας. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλευράκι μας. Θέλω να σου πω, Χριστίνα μου, ναι, ότι ναι, τα καλτσούνια θα, τα συναντάμε... Εγώ θα παρακολουθήσω, να σου πω, θα παρακολουθήσουμε πολύ προσοχή τη συνταγή σου, διότι αυτό που έχεις εδώ πέρα τώρα το μεγάλο για να φτιάξεις τη ζύμη σου, καθώς ναι, και το ξύλο, το μπλάστρι, αλλά κάπως αλλιώς λέγεται νομίζω, αυτό το ξύλο. Ξυλίκι. Το ξυλίκι σου. Μπράβο. Οργανώθηκα, εγώ τα αγόρασα το Σαββατοκύριακο. Μπράβο, Χριστίνα. Ναι, μου. Είμαι πολύ καλή Μπράβο, μαθήτρια. Μπράβο, καμάρι μου. Και θέλω να παρακολουθήσω Μπράβο, με προσοχή, γιατί σκοπεύω να ανοίξω φύλλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό σας λέω μόνο. Α, στο γάτι, μωρέ, αφού μας βασανίζει το και γάτι. Εγώ κοίταξε. Κοίταξε, γάντια. Έξτρα, έξτρα λάτ σήμερα. Αφού δεν με το έχουμε με τα γάντια, δεν το έχουμε. Κάτσε λίγο, γιατί μετά δεν θα μπορώ να φτιάξω τη γέννηση. Και να σου πω, Ειρηνάκι, μπα και τρώμε, μπα και δοκιμάζουμε. Μετά τσάπα τα φορά στα γάντια. Γεια σας, κύριε Μποστατζόγλου. Εδώ το συνεργείο. Καλώς ορίσατε. Το συνεργείο. Μαγειρεύετε λοιπόν, εσείς, μαγειρεύετε. Λοιπόν, θα ρίξουμε νεράκι. Τρώτε, και εγώ τρώω μόνο. Νεράκι λοιπόν, ωραία, στο αλεύρι μας. Ανακατεύουμε καλά-καλά. Θα ρίξουμε το σφινάκι μας, το λεμόνι. Αυτό θα μας κάνει το ζυμαράκι μας να έχει έτσι φουσκαλίτσες όταν θα το τηγανίζουμε. Ω, κουκόλπο. Θα ρίξουμε τη τσιγκουδιά μας. Α, κουκόλπο. Για να γίνει πιο τραγανό. Η τσικουδιά το κάνει τραγανό. Μπράβο, η τσικουδιά του δίνει και τη ιδιαίτερη αυτή γεύση που δίνει στο ζυμάρι μας. Mm. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Πολύ έτσι, ωραία. Ένα σχεδόν μισό κουταλάκι του γλυκού και ζυμώνουμε. Και επειδή έχω πάρα πολλές γεμίσεις να σου κάνω, την έχω έτοιμη εδώ. Όπα, περίμενε. Κοίτα εδώ τι σου έχω, το ζυμαράκι μας. Είναι σε αυτή εδώ περίπου τη μορφή. Λοιπόν, θα ένα ρίξω λεπτάκι και το ελαιόλαδό μου. Ειρηνάκη, ένα λεπτό για να πούμε κάτι. Μόλις είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας,
Το αφήνουμε λίγο, ξεκουράζεται, φουσκώνει, τι κάνεις? Πριν το αφήσω, κοίταξε να σου πω τώρα. Ναι. Θα ρίξω 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Γιατί θα πάρει από τα τυχώματα ό,τι αλευράκι έχει περισσέψει, κατάλαβες. Και αυτό λένε ότι καλή νοικοκυρά πρέπει να έχει λεκάνη καθαρή και καθαρή ποδιά. Κατάλαβες. Και, να είναι και τώρα και κυρά, θα το αφήσουμε. Και δούλα και κυρά, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, το σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί περίπου για μισή ώρα. Και επειδή εδώ τώρα έχω κάνει εγώ την προετοιμασία μου, το έχω ανοίξει γιατί πρέπει να σας δείξω περισσότερο τις γεμίσεις μας. Και βλέπεις εδώ τώρα τι γίνεται. Θα πάρουμε ένα κουπάκι. Παλιά οι γιαγιάδες παραγγέλανε στον Τενεκετζή τα ειδικά καλούπια. Εμείς παίρνουμε ένα κουπάκι, έχετε πιατάκι του τσαγιού, του καφέ, ό,τι θέλετε. Και κάνετε αυτό το πράγμα. Παίρνετε και μία ρόδα. Και κοίταξε εδώ, το κάνεις και έχει έτσι και, μπράβο, και βγαίνει ζυμαράκι. Κάνεις πολλά. Γύρω-γύρω, εδώ. Θέλω να πω ότι τα καλτσούνια τα φτιάχνανε, τα συναντάμε και στα αρχαία χρόνια. Τα λέγανε τετηρωμένοι πλακούντες. Φρέφανε γενιές και γενιές. Λοιπόν, και τώρα θα σου δείξω. Εδώ θα φτιάξουμε τώρα, έχω εδώ πέρα τα κυκλάκια μου, τα έχω φτιάξει για να μην σας καθυστερώ. Και θα βάλουμε για τα καλτσούνια τα μυζήθρανια. Τι μυζήθρα μας. Κοίταξε εδώ. Αυτό το εκλεκτό τυρί. Το οποίο τρώγεται βέβαια και σε σαλάτα και στο λαντουριστό, το παξιμάδι δηλαδή. Θα βάλουμε λοιπόν μυζήθρα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και με ανθότυρο. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και με μαλάκα που είναι αυτό το εκλεκτό τυρί ή ομή γραβιέρα. Ναι. Το οποίο είναι σαν τη μοτσαρέλα που βάζουν στις πίτσες και λιώνει και το κάνουν και στο φούρνο πολύ ωραία. Όχι μόνο τηγανιτά. Εδώ τώρα παιδεύουμε ένα αυγουλάκι, το χτυπάμε ελαφρώς, το ρίχνουμε μέσα για να κάνουμε τη γέμιση και ρίχνουμε και λίγο αλατάκι. Θα δείτε τώρα ανάλογα τη μυζήθρα σας, ναι, κατά πόσο ανάλατη είναι. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε, μπορούμε να βάλουμε και δυόσμο για να το αρωματίσουμε. Και έχουμε έτσι, αφού τη δουλεύουμε με το πυρουνάκι ή με το χεράκι μας, τη γέμιση για τα μυζιθρένια μας. Mm-hmm. Όμως εγώ σου είπα ότι έχω και χορτάρινα. Και χορτάρινα και κάνουμε. Κρεμμυδίσια. Και κρεμμυδένια. Βάζουμε εδώ τη φωτιά μας. Παίρνουμε ελαιόλαδο. Θα βάλουμε, κοίταξε εδώ, απλώς θα τα μαράνουμε. Είναι διάφορα χόρτα της εποχής. Εγώ τώρα έχω σπανάκι, καυκαλίθρες, μυρώνια, φρέσκο κρεμμυδάκι, ό,τι έχετε εσείς. Μπορεί να βάλετε λάπα, γαλατσίδες, ανάλογα την εποχή. Την άνοιξη έχουμε περισσότερα χόρτα. Το σταμναγκάθι είναι πολύ καλύτερα. Το σταμναγκάθι δεν κάνει για. Και σταμναγκάθι μπορείς να βάλεις. Ό,τι έχει ο καθένας. Θα τα χοντροκόψετε και θέλω εδώ τώρα απλώς να μαραθούν. Βλέπεις, ναι, ναι, θα ναι, ναι, τα μαράνω. Και μπορώ να βάλω και μυζήθρα μετά στη γέμιση, έτσι, να τα κάνω ανάμειχτα. Εκεί τώρα είναι ανάλογα τη φαντασία της κάθε νοικοκυράς. Θα σου δείξω όμως και τα κρεμμυδένια, για να καταλάβετε. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας. Ωραία. Έτσι, για να τα τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια μας. Προσθέτω λοιπόν μπόλικα κρεμμύδια για αυτή τη γέμιση. Μόνο αυτά τρώγονται και νηστίσιμα, έτσι. Βέβαια, μόνο κρεμμυδάκια έχει αυτά. Τα κρεμμυδένια έχουν μόνο κρεμμύδι μέσα. Βάζω και μάραθο. Μάραθο, ναι. Από το ρήμα μαραίνω, που σημαίνει αδυνατίζω. Και πες μου ότι αδυνατίζει ο μάραθος. Είναι, μπράβο, όταν το πίνεις σαν αφέψιμα, βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, οι ορίζοντες θέλουν να χάσουν βάρος. Αλλά θέλω να πω όμως, Χριστίνα μου, ότι ο μάραθος είναι πολύ καλό και οι μητέρες που θυλάζουν. Ναι. Κάτσε εδώ να κλείσω τις φωτιές μου, γιατί θα καούμε. Όχι, να μην καούμε. Για να σου δείξω τις γεμίσεις. Ο μάραθος λοιπόν ενεργοποιεί και τους γαλακτοφόρους αδένες. Και οι μητέρες που θυλάζουν είναι ό,τι καλύτερο. Να χρησιμοποιούν το μάραθο. Θα έχουν πιο πλούσιο και θρεπτικό γάλα για τα παιδάκια τους. Τι γνώσεις είναι αυτές, παιδί μου, που έχεις πια. Κάθε φορά με εντυπωσιάζεις. Τρία παιδιά έχω θυλάσει, γι' αυτό τα ξέρω αυτά. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε τα πιτάκια εδώ πέρα, το φιλαράκι μας. Ναι, τώρα παίρνουμε μυζηθρούλα. Το βάζουμε στο κέντρο. Ωραία. Και τι θα κάνουμε. Το κλείνουμε, έτσι. Και θα πάρουμε ένα πυρουνάκι και κοίταξε με. Α, μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Εδώ πώς θα τη σφραγίσει. Το... Μπράβο. Αυτό. Αυτό το σχήμα. Με το πυρουνάκι. Με το πυρουνάκι. Κάτσε να σου δείξω τώρα. Λοιπόν. Κάτσε, γιατί δεν έχω κλείσει τα γκάζια μου. Λοιπόν, παίρνω το άλλο το φιλαράκι μου.
Το οποίο θα βάλω, κοίταξε τώρα το κρεμμύδι, ναι, πώς έχει μαλαθεί, τα κρεμμυδένια. Καταπληκτικό. Βάζεις εδώ. Θα το κλείσεις. Με τον ίδιο τρόπο, δύσκολα, με το πιρουνάκι πάλι. Έτσι, το πατάς και με το πιρουνάκι θα δώσεις. Ωραία. Και τα αρχικές σχεδιάκι. Πολύ ωραία. Και δεν θα μας και να σου πω, Κατερινάκη, εσύ βάζεις γύρω-γύρω κάτι σαν νερό, ας πούμε, ή αυγό για να κολλήσουν, να είναι σίγουρα να κολλήσουν. Όχι, οι ζύμοι μεταξύ της. Έχει τίποτα κολλήσει. Κοίταξε, γι' αυτό στη μυζήθρα, για να μην μου χυθεί η μυζήθρα κατά, ναι, τηγάνισμα, βάζω το αυγουλάκι για να σφίξει, έτσι. Α, μπράβο, ωραία. Και θα σου δείξω τώρα και με τα χορταράκια μου. Τίποτα, απλά το πατάς με τα, ωραία, χεράκια σου, με τα δαχτυλάκια σου. Ωραία. Και μπορείς βέβαια να δώσεις και διάφορα σχήματα. Βλέπεις, υπάρχουν και στρογγυλά πιταράκια. Υπάρχουν και τετράγωνα σαν φάκελο που τα βάζεις στο φούρνο. Και στην εκεί ουσία τα τηγανίζεις μέχρι να πάρουν χρώμα. Γιατί αυτά είναι σχεδόν μαγειρεμένα τα υλικά μέσα. Τα... Και το κρεμμύδι αυτό και τα χορταρικά και τη μυζήθρα. Είναι. Όλα. Όλα είναι έτοιμα. Έτοιμα. Σε καυτό ελαιόλαδο τα ρίχνεις και τα τηγανίζεις και από τις δύο πλευρές. Εδώ τώρα, επειδή έχουμε και πολλές κατσαρόλες, και να τα τηγανίσαμε για να προλάβουμε. Δέστα, το οποίο είναι τα καλτσούνια, τα μυζηθρένια, τα χορτάρινα, μάλλον να στο ανοίγω λίγο να το βλέπεις, κοίταξε το, μυζήθρα, το χορτάρινο, το κρεμμυδένιο. Ωραία. Εδώ το ανάμειχτο έβαλα στο χόρτο και μυζήθρα και για να σας δείξω. Ωραία, τέλεια. Και μόνο χόρτο και τέλεια. Βέβαια, επειδή αυτά τα καλτσούνια τα τρώμε και σε γιορτές και το τρώμε και σαν πρωινό και σαν προσπάει και σαν επιδόρπιο, μπορείς να πάρεις ένα καλτσούνι μυζηθρένιο, ναι, να το λούσεις με το εκλεκτό μελάκι μας. Αυτά είναι τα ωραία. Και έχεις ένα καταπληκτικό επιδόρπιο. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο, Ειρηνάκη μου. Επειδή, εντάξει, δεν είναι μπελαλίδικο, αλλά θέλει, τον κόπο του το θέλει. Μπορούμε μέσα στο, ναι, Σαββατοκύριακο ή όποτε, όποια στιγμή έχουμε εμείς χρόνο, να τα φτιάξουμε, να είναι έτοιμα και να τα βάλουμε στην κατάψυξη έτσι ώστε να είναι έτοιμα, μα να έρθει κάποιος στο σπίτι ή για μεζέ σπιτιού, έτσι. Τα κλείνουμε, βέβαια, σε μεμβράνη. Ανά πάσα στιγμή. Όχι, ξέρεις, θα κάνουμε. Α. Θα τα βάλουμε σε ένα ταψάκι, θα το αλευρώσουμε. Ναι. Θα κάνουμε μία στρώση με καλτσούνια, θα βάλουμε μία λαδόκολα, θα την αλευρώσουμε, θα στρώσουμε τα άλλα για να μην κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο. Και μετά θα τα ξεκολλάμε και τα τηγανίζουμε. Και έτσι δεν χρειάζεται κάθε φορά να ανοίγουμε φύλλο. Τα έχουμε έτοιμα. Ή μπορείς, αφού ξέρεις ότι θα τα τηγανίσεις κάθε μέρα και θέλεις έτσι να είναι ζεστά-ζεστά, να τα έχεις στη συντήρησή σου. Δεν παθαίνει τίποτα. Τέλεια. Ή στην κατάψυξη. Με αυτόν τον τρόπο όμως που σου είπα, πάντα θα αλευρώνουμε κάθε μία στρώση για να μας κολλάει το ένα με το άλλο. Τέλεια. Ειρήνη μου, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είσαι καταπληκτική όπως πάντα. Εγώ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γλυκιά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Επίσης και καλή όρεξη εσείς που θα ξεκινήσετε τώρα να τα φτιάχνετε όλες αυτές τις λιχουδιές. Τι κρίμα που δεν έχω εγώ τώρα ένα καλτσούνι για να υποδεχθώ καθώς πρέπει το Γιάννη Μποστατζόγλου. Δηλαδή τον έχω τον άνθρωπο εδώ και ταλαιπωρείται και βλέπει. Τι να μου κάνει το ένα. Το ένα, αγάπη μου, για ζέσταμα. Πού είστε? Είμαστε πολύ καλά, παρακαλώ. Θα λέγα καλημέρα, αλλά είναι μεσημεράκι. Για πάμε προς απόγευμα. Χαίρετε λοιπόν. Χαίρετε, πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, εσείς. Περνάτε όμορφα? Περνάμε όμορφα και αρχίσαμε να παίζουμε το θέατρο επιτέλους. Επιτέλους, γιατί... ο φίλος μου Λευτεράκης. Είχαμε καθυστερήσει λίγο, τώρα πήρανε όλα μπροστά και είμαστε ευτυχείς. Πάμε να ζεσταθούμε λίγο, να ζεσταθούμε λίγο. Να δούμε το βίντεο του κυρίου Μποστατζόγλου, να ζεσταθούμε λίγο. Πάμε. Ο Γιάννης Μποστατζόγλου, ο ευγενικός και μποέμ ηθοποιός μας, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και αποφύτησε από τη Σχολή Κατσέλη. Η πορεία του καταγράφει πολλά επιτυχημένα χιλιόμετρα σε κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Όταν γυρίσεις στην Αθήνα, να βάλεις διτούς και δεμένους να τις κάνεις δίσκο. Γκαγκέ! Μάλιστα. Σιδεράτα! Κατάξτε! Καλύτερη δηλαδή είναι η Αλεξίου. Όχι, αλλήμουν τώρα καλύτερη Αλεξίου, τι λέω. Σιδεράτα! Ο ίδιος πάντα ειλικρινής λέει για τον εαυτό του: έχω κάνει πολλά λάθη. Θα ήθελα να ήμουν καλός μαθητής στο σχολείο. Όχι για να αποδείξω κάτι, αλλά για να προχωρήσω ο ίδιος. Στο μεγάλο σχολείο του θεάτρου όμως ήταν πολύ καλός μαθητής. Αφού το γνωρίζει καλά λέγοντας: το θέατρο είναι ομαδικό άθλημα. Δεν θέλω να βάλω τρικλοποδιά σε κάποιον για να φανώ εγώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Είναι καλή! Αχ, μια ωραία κουμπέλα, κορινή λαμπάδα! Την κρατάει για του γάμου! Όχι, για την Ανάσταση! Δεν θα μπορούσε παρά να έχει ομαδικό πνεύμα ένας άνδρας που φορούσε το σκουφάκι της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού. Με σεβασμό και ομοψυχία για το διπλανό μας, μεγάλωσε και τα δυο του παιδιά. Σαν πατέρας έχει φόβο για το μέλλον τους, αλλά το παλεύει. Η κωμωδία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής του. Κάνε πώς θα λέτε εσείς οι πατρινιές. Ναι, τα πούμε.
Καλέ, τι είναι αυτό το σκληρό? Πού? Αυτό, καλέ, εδώ πάνω. Αυτό. Αυτό είναι η στρατιωτική μου ταυτότητα. Και τι γράφει? Χρόνης is my name. Και για τις μέρες που διανύουμε, λέει, δεν θεωρώ εύκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Τα καθημερινά προβλήματα δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια για ξεφάντωμα. Τον Γιάννη Μποστατζόγλου μπορούμε να απολαύσουμε στην παράσταση «Ο φίλος μου Λευτεράκης», στην κλασική κωμωδία του Αλέκου Σεκελάριου στο Θέατρο Βικτόρια. Είναι πάντα εδώ για να μας χαρίζει υπέροχες και με επιτυχημένα παντρέματα δουλειές του. Ο φίλος μου Λευτεράκης, λοιπόν. Και το εκπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι, μεταξύ άλλων, ότι οι Λευτέριδες βλέπουν δωρεάν την παράσταση. Α, δεν ξέρω. Όχι, τους Μιλτιάδηδες βάζουμε, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά καλό θα ήταν, ωραία ιδέα είναι. Όλοι θα δηλώνουν ελευθέρια. Σε απνιδίασε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, δεν ισχύει κάτι. Το έχω στο δελτίο τύπου. Δεν ξέρω, θα ισχύει λοιπόν. Να έρθουν οι ελευθέρια να μας λέμε τι. Το έχω. Πάτε λοιπόν εσείς που είστε. Είναι πολύ πρωτότυπο και... Έτσι, είναι καταπληκτικό. Βεβαίως, ένα λεπτό το έχω εδώ. Το έχω για να το διαβάσουμε. Δεν το αρνούμε. Όχι. Σκέψη περίεργη. Αυτό. Και επειδή για μας κάθε Λευτέρης ελευθερία είναι φίλος και φίλη, θα μπαίνετε δωρεάν στο θέατρο με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας. Δηλαδή δεν φτάνει που πάτε να κλείσετε το σπίτι του άλλου, βάσει του έργου δηλαδή, έτσι. Μπαίνετε και δωρεάν. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, να μας δουν όλοι οι Λευτέριδες. Ελπίζω και τα άλλα ονόματα. Δεν μπαίνουν μόνο οι Λευτέριδες. Εντάξει, καλό είναι να πάρετε το φίλο σας στον κολλητό το Λευτέρι. Αλλά είναι μόνο για τον έναν, δεν είναι και για το φίλο. Δεν μπορούμε να έχουμε παρέα. Άρα είναι ένα στα δύο. Φτηνό θα τους έρθει. Ένα στα δύο. Λοιπόν, εκπληκτική παράσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πόσο δύσκολο είναι όμως να μπεις στη διαδικασία ενός έργου που έχει σημειώσει επιτυχία στο παρελθόν με άλλους γνωστούς σπουδαίους τοπίους? Δεν έχω απάντηση σε αυτό, δύσκολο, εύκολο. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αντιμετωπίζουμε σαν ένα ρόλο κάθε φορά. Ναι. Αν σκεφτείς τα παλαιότερα, καλό είναι να μην εμφανίζεσαι. Έτσι, γιατί έχουν παίξει μεγαθύρια τους ρόλους μας. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το λέω με την έννοια ότι το αν επηρεάζεται ο πρωταγωνιστής σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, έχεις μπει στη διαδικασία. Να πεις ότι. Καταρχήν, ποιος είναι ο δικός σου ρόλος συγκεκριμένα? Ο δικός μου είναι του Θανάση. Ο Θανάσης. Που είναι φίλος του Σπύρου του Πούλη, που είναι ο Θοδωρής. Ο τρελενόμενος. Μάλιστα. Επομένως, δεν έχεις πάρει. Έχεις πάρει στοιχεία από αντίστοιχους ρόλους, από τον αντίστοιχο ρόλο. Δεν τα βλέπω σε αυτά τις παλιές. Ναι, ναι. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Ότι βγαίνει από μέσα από τη δική μου την ιδιοσυγκρασία και πιθανή πληθωρικότητα. Όπως αντιλαμβάνομαι το ρόλο, δεν κοιτάω πόσο έχει κάνει ο άλλος για να το μιμηθώ, να το φέρω κοντά. Και αυτό έτσι κι αλλιώς έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή μην βλέπεις μια ξεπατικοτούρα που λέγανε τα παιδάκια παλιά του παλιού ρόλου. Δηλαδή, αν το κάνω Κωνσταντίνο, Βουτσάσο, ένας ο άλλος, προσπαθεί να μιμηθείς αυτόν. Πράγμα που δεν γίνεται. Είμαστε άλλες προσωπικότητες, άλλες κατασκευές, σωματότυποι. Ο φίλος μου Λευτεράκης βασίζεται στο ψέμα του παντρεμένου. Ναι. Ναι. Σωστά. Έφτιαξε αυτό. Διαχρονικό. Το πρόβλημα, ας πούμε, το θέμα. Εσύ έχεις πει ψέματα? Έχω πει. Στη σύζυγό σου? Ναι. Τι είδους. Όχι τέτοια αμαρτωλά, αλλά της καθημερινότητας. Μικρά ψεματάκια. Ναι. Μα φάω λεφτά που πήγαν τα λεφτά, τα δώσα κάποιον. Λέω τώρα. Τα δικά μας. Που είναι, να σου πω κάτι, επειδή η Δήμητρα έχει δώσει κατά καιρούς συνεντεύξεις και είναι ένας από τους καημούς τα χρήματα, έτσι, που ξοδεύεις. Καλά, όταν τα έχω, τώρα δεν έχω να βάλω ούτε στο μηχανάκι τέτοιο, δεν ντρέπομαι. Γιατί δουλεύω κτηνοδό 42 χρόνια και δόξα τω Θεώ, ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Σταϊκούρας μας έχουν κάνει λαμπόγια όλα. Σαμαράς, ξέρω εγώ ποιοι μας διοικούν. Και έτσι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, πώς θα λένε. Σκέψω ότι εμείς τυχαίνει να έχουμε ακόμα ένα πιάτο φαΐ. Εγώ σκέφτομαι πάντα τους αστέγους και τους πιο πολύ ζημιάριδες από εμάς. Οι εποχές που βγάζαμε 5 φράγκα έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ήδη τα δηλώνουν, το δουν ουτού, το ένα τ' άλλο. Σου λέει το 2050, μέχρι τότε θα έχουμε εποπτεία αυστηρή. Λες, έχω πεθάνει 30 χρόνια. Πέρα βρέχια, θα βρει ο Στουρνάρα, α πούμε, τα ρέστα. Αλλά έχει φτάσει σε μια κατάσταση φοβερή. Και βλέπεις όλο αυτό τον αντίκτυπο, ας πούμε, στις ζωές μας, που έχει να κάνει με την υγεία μας, με την πρόνοια, με τον πολιτισμό μας. Τώρα δηλαδή τι, θα δώσει το κράτος να κάνει, ας πούμε, μια μεγάλη εικαστική έκθεση? Εδώ δεν έχουν να φάνε, κλείνουν τα νοσοκομεία, συσπηρώνουν τα σχολεία, λέει το πετρέλαιο ακρίβεινε. Μέχρι τώρα πώς θα είχαν? Ξαφνικά είναι άλλα τ' άλλο.
Αν και δεν θέλω ένα πολιτικό λόγο. Είμαστε και υπόλογοι. Μονίμως, όχι, όχι. Το σκεπτικό μας στρίβει προς εκεί, το δικό μου τουλάχιστον. Άκουσα να δεις. Νομίζω ότι έτσι με τις συνθήκες που ζούμε γιατί είναι αυθόρμητο. Δεν δηλαδή μπορείς, πνίγεσαι. Το... Ναι, πνίγεσαι αυτό. Και ξέρεις, εξοργίζομαι κιόλας γιατί είναι μερικά αυτονόητα πράγματα που δεν γίνονται. Έτσι, υπάρχει αδιαφορία, κουκούλωμα των υψηλά ισταμένων που ενέχονται σε δουλίτσες πονηρές. Ας μην τους φταίει μια καθαρίστρια ξαφνικά, ένας εδώ, ένας εκεί. Ασχολούνται με παρονυχίδες και βλέπουμε τα προβλήματα, όλοι τα βλέπουμε. Από τη δικαιοσύνη μέχρι το ξέρω εγώ τι. Και μόνο οι υπεύθυνοι δεν τα βλέπουν. Ή σου λέει θα φτιάξουμε το success story, ο άλλος σου λέει... Εγώ έβλεπα χθες προχθές την κουβέντα στη Βουλή, που πραγματικά το απευθύνω σε όλους τους. Θα μου πεις πέρα βρέχει και... Αλλά είναι ρεζιλίκι τους να συζητάνε και να λένε συνεχώς εξυπναδούλες του κόλου, ας πούμε, στη Βουλή, περί τρίπιων δεκαρών, περί... δολάριων, ναι. Ναι, η μονομαχία σου ελπάσω. Δηλαδή εμείς τα θεωρούμε πολύ ξεφτύλα όταν τα λέμε στο θέατρο. Είναι δευτεράτζες αυτά τα καλαμπούρια. Και αυτοί στο ναό της δημοκρατίας που κόπτονται, ότι τον επανδρώνουν, ανάθεμα την ώρα και τσίμη, το Θεό που τους έστειλε εκεί μέσα, και το εξευτελίζουν και υποβιβάζουν το αισθητήριό μας και χαλάνε και την αισθητική μας τελική ανάλυση. Όλοι αυτοί οι μπαρουφολόγοι που δεν μπορούν να μοιράσουν δυο σανών, πώς το λένε, δυο μερίδες σανών εκεί που πρέπει. Ας μην κάνουν τους έξυπνους και αν μπορούν να σκάνουν τη δουλειά τους. Αλλιώς θα παραιτηθούν γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί να τους ακούει και αηδιάζει πια. Εγώ αυτό έχω να πω. Και αν είναι τόσο ευχαριστημένοι, επειδή λένε ότι είναι ευχαριστημένοι, εγώ να λέω ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα, θα λέγα είσαι ευχαριστημένοι, όλα καλά τα βγάζουν. Βγαίνει ο Άδωνης, εγώ εκπλήσωμαι, είναι τόσο κρετίνοι ή είναι τόσο αδαείς. Εάν είναι τόσο ευχαριστημένοι, ας πάμε. Εγώ παιδιά θα έλεγα και αρχηγός της αντιπολίτευσης να ήμουν, ψηφίστε, είσαι ευχαριστημένοι. Συνεχίστε αυτό το καλαμπούρι. Τώρα δεν έχουμε συντάξεις, κατεβάζουν τους μισθούς, κλείνουν τα θέατρα, βαράνε διάλυση στα νοσοκομεία, άμυνα δεν έχουμε, γίνονται τα υποβρύχια. Όλοι λένε για το κολοσιαίο ήθος τους, βλέπε Βενιζέλος, έτσι, φοβερό ήθος όλοι αυτοί και κάνουν καλαμπούρια στη Βουλή και μας έχουν χαρατσώσει φοβερά όλους. Βγάζεις πια 300 ευρώ και σου ζητάνε 150.000 και φταίμε κιόλας και μαζί τα φάγαμε, δηλαδή τέτοια αποκτήνωση, αποχαλιναγώγηση και αγένεια και έλλειψη πολιτισμού από όλους τους, ας μην γενικεύω, θα υπάρχουν και πέντε σοβαροί άνθρωποι, σαφώς, δεν έχω ξαναδεί. Εγώ είμαι 62 χρονών και συνεχώς με εκπλήσει το δυναμικό της Βουλής μας. Κάθε μέρα βγάζουν μία κέντα τζάκια, λέει, φτύνει το πετρέλαιο να μην έχει στην Εθαλομίχλη. Αλλά αυτό είναι ο κόσμος να ξεπαγώνει και να είναι φτωχοποιημένος όσο δεν παίρνει. Δεν βρίσκεις λύση βέβαια. Αυτοί όμως για όλα τα άλλα έχουν λύσεις. Έτσι. Ναι, από το Λαβρεντιάδη μέχρι το Ρέστι. Δεν σου πω κάτι. Δεν είναι μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί μέσα. Δηλαδή δεν είδαν φως και μπήκαν. Κάποιος τους έχει βάλει. Ναι, κάποιος τους τοποθετήσει. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών όλοι. Έτσι δεν είναι. Έχεις δίκιο. Και εσύ ψηφίζεις και εσύ είσαι πολιτικό. Με την πολιτική έχεις ασχοληθεί ποτέ? Εμέσως και εκ του. Από μάκρου. Ναι. Και εκ του συνέχεια. Όχι εκ του συνέχεια. Δεν θα ήθελε να μπει δυναμικά, γιατί είχα φιλοξενήσει. Δεν ακούσει εμένα. Δεν ακούνε μια πιθανώ λογική κουβέντα. Θα ήθελα πολύ και θα ήθελα να προσφέρω. Αλλά τι να κατέβω σαν κόμμα, σαν τι, να συστήσω κόμμα για να πω ψηφίστε με. Όχι, να ακολουθήσει όμω αυτό το κόμμα που πιστεύει, αυτή την παράταξη που πιστεύει και να πολιτικοποιηθεί και αλλά... να μπει μέσα. Και να σε ψηφίσει ο κόσμος και να εκπροσωπήσεις, να λαός. Δεν ξέρω, βγαίνουμε κι εμείς, κάποιοι εκπρόσωποι από εμάς έχουν βγει και δεν έχουν δικαιώσει τις όποιες προσδοκίες πιστεύω αυτών που ψηφίζουν. Εμείς βασιζόμαστε σε μια δημοφιλία, ας πούμε, που μας ήρθε από το Θεό. Γιατί αν έκανα μια άλλη δουλειά, αν έσκαβα, που θα ήταν πιο σκληρή δουλειά από αυτή που κάνω, δεν θα με ήξερε κανείς. Τυχαίνει και παίζω σε σερία, σε θέατρα, σε διαφημίσεις και ό,τι κάνει ο καθένας μας και έχεις μια αναγνωρισιμότητα. Δεν είναι κατά ανάγκη και εκτίμηση αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να με ξέρει ακόμη γιατί βγαίνω, αλλά δεν ξέρει τι κατάσταση είμαι. Μπορεί να με πολύ καθήκει. Ναι. Γιατί όλοι εδώ το καλό μας πρόσωπο βγάζουμε. Τι θα πω, τι χιδαίος άνθρωπος είμαι, γιατί απολύτησος, γιατί αυτά. Έρχομαι με το χαμόγελο, λέμε καλαμπούρια, φεύγω, λένε ωραίος ήταν ο Γιάννης, για να με δουν εκεί έξω.
Μπορεί να είμαι πολύ προδότη. Τι είσαι έξω, λοιπόν. Όχι, θεωρώ ότι είμαι καλό άνθρωπο γενικά, αλλά μπορεί να μην είμαι αυτό που φαίνομαι. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτή η δημοφιλία όμω μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Δεν βλέπω να επηρεάζουν οι άλλοι που, είναι, που έχουν βγει και είναι πολύ πιο δημοφιλεί από μένα να επηρεάζουν πολιτικά τίποτα. Έλεγε ο Αβέροφ, έτσι και βγει έξω από το Μαντρί, σε τρώει ο λύκο. Κάτι ήξερε. Εδώ φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Λέει ανήκω σε ένα κόμμα, αλλά είπε το κόμμα, είναι η γραμμή του κόμματος. Τι σημαίνει η γραμμή του κόμματος? Τι σημαίνει πολιτικό κόστος? Αυτά μόνο αυτοί τα ευαγγελίζονται και τα λένε. Ένας έντιμος άνθρωπος, άπει δεν συμφωνώ με αυτό, τέλειωσε. Δεν πάει να το λέει ο αρχηγός μου, υπαρχηγός μου, άμα διαφωνώ. Πώς θα γίνει, να μην πω ότι που είναι η αξιοπρέπειά μου, το ειδικό μου βάρος, το κύρος της απόφασής μου, η γνώμη μου ποια είναι? Τι είμαι, ένα αρνί, το πάρω από εδώ και από εκεί, και άμα πω μπε. Δύο μπε, θα βγω έξω και θα χάσω το 5.000. Μα είναι γελίο, ναι, αναξιοπρεπές. Αλλάζουνε, συνάδελφοί σου που έχουν ακολουθήσει την πολιτική, αλλάζουνε μέσα? Νομίζω, ναι. Μα δεν βλέπεις γίνεται, τι παζάρια γίνονται με το... Πώς να σου πω, δεν βγάζει κανείς τη γνώμη του καθαρά έξω. Λέει, για λόγους τακτικής ψήφισα Πασόκ, αλλά... Απών, ξέρω εγώ, ναι, υπαρών. Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά με μεγάλη στενοχώρια. Τι μεγάλη στενοχώρια, μα διαφωνήσεις κάτι, λες. Με στενοχώρια και χαρά λέω όχι. Ή λέω ναι, αυτό πιστεύω, αυτό ψηφίζω. Αυτοί ψάχνουν πάντα ένα φραστικό επικάλυμα για να δικαιολογήσουν τον πιθαναγκασμό του στις αποφάσεις του κόμματος. Άμα το κόμμα λέει μια κολοτούμπα, πρέπει να είσαι να λες, διαφωνώ και σηκώνω και φεύγω. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, λέγανε οι παλιοί. Ναι. Έχω καθαρό μέτωπο, δεν είμαι δουλάκι και ρουφιανάκι του καθενός. Δεν σε ψήφισε ο λαός για να κάνεις καλαμπούρια. Να σου πω, μάλλον ανεξάρτητος πρέπει να κατέβεις. Ανεξάρτητος είμαι. Αναρχοαυτόνομος. Αναρχοαυτόνομος. Γιατί δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να ακολουθήσεις. Από όσο το έχω. Ο μπαμπάς μου μπερδευότανε με αυτά λίγο. Και ξέρω κι εγώ είχαμε κάποιες επαφές και έτσι. Έβλεπα του νοσού σου το ένα. Μπάζει το πράγμα. Μπάζει, δεν ξέρω. Η πολιτική φαίνεται και η εξουσία σε χαλάει σαν άνθρωπο. Λίγοι έχουν περάσει που έχουν. Τώρα τι να πω, δεν μπορεί όμως ο καθένας να είναι, πώς να σου πω, Μαχάτμα Γκάντι. Ναι. Έτσι. Προφανώς. Είναι δύσκολο, καλαμπούρι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με πολύ Γιάννη Μποστατζόγλου. Γιατί πούμε για το έργο. Θα πούμε και για το έργο και όχι μόνο. Ωραία. Εδώ η φωτογραφία αυτή. Εδώ είναι με τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου. Τι εκπληκτική φωτογραφία. Μια καλαμπουρτζίδικη φωτογραφία. Ωραία. Αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, θα την αναλύσουμε όταν επιστρέψουμε. Της φωτογραφίας. Ξέρω ότι είσαι, παρόλο που είσαι ένας πληθωρικός άνθρωπος, να τα λέμε αυτά, είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Ξέρω ότι δεν σε ευχαριστεί τίποτα από όλο αυτό που συμβαίνει. Το δημοσιοσχετίστικο. Το δημοσιοσχετίστικο. Ναι. Αλλά είναι απαραίτητο συστατικό της δουλειάς μας, εφόσον έχουμε μπει στη δουλειά αυτή. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Πότε, ποιες συνθήκες, αναμνήσεις από τον μπαμπά. Για ποιο λόγο την είχαμε βγάλει έτσι οριζοντιωμένη. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι την έχει κάνει ο Γιώργος ο Καλφαμανόλης, που είναι πολύ φίλος μας και εξαιρετικός φωτογράφος. Μια μέρα καθόμαστε και γελάγαμε, ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Στη διάρκεια μια συνέντευξη. Γιατί τον βγάλαμε έτσι τον παπά, που να ξέρω. Δεν θα είχαμε σκαλωσιά κάτι. Κάπως σκεφτήκατε. Κάναμε τον άνθρωπο έτσι. Δεν πρόλαβε ούτε να το χαρεί. Αμήχανο τον βλέπω. Μοναδικός μπαμπάς. Και εγώ, άμα πάω πόπο, πρέπει να είναι πουρα πολλών ετών. Ναι. Γιατί άμα πάω δίπλα στον εαυτό μου θα είναι σαν να είναι πριν και μετά. Εγώ θα είμαι ο γέρος θείος του. Τι μπαμπάς. Καλώς ήταν. Ήταν καλός. Καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ας θίξω και αυτό, ότι μέσα από όλη αυτή την εμπειρία μου στα καλλιτέχνο-κοινωνικά, προτιμάω το να με λένε καλό άνθρωπο, και ας φαίνεται γραφικό και βλακώδες, παρά... καλό καλλιτέχνη, πώς να το πω, έτσι. Προτιμάω ότι αυτή την ποιότητα, την ανθρώπινη, όχι την καριερίστικη. Mm. Γιατί είναι άλλοι άνθρωποι, ξέρω, που προτιμάνε το όνομα που φέρουν ως προς την επιχειρηματικότητα ή την επίδοσή τους στο επάγγελμά τους, στο λειτουργήμα που κάνουν.
Εγώ προτιμάω να μη στρίβουν πεζοδρόμια οι άλλοι. Ναι. Να λένε βρε καλός ο Γιάννη παρά να λένε έρχεται ο Μουρόχαυλος. Στρίφτε. Να αλλάξουμε πεζοδρόμιο. Ποιες ήταν οι αρχές που σου έδωσε ο πατέρας σου και πες μου έτσι λίγο την καθημερινότητά σας. Η νυν καθημερινότητά μας είναι μια τρέλα μεταξύ προβών, όχι για την τρέλα, μιλάω για την οικογένεια, μιλάω για τον μπαμπά, για την οικογένεια αυτή. Ναι. Δεν ήταν διδακτικός, δηλαδή σε βάλει κάτω και να σου λέει παιδί μου θα πάρεις αυτές τις αρχές γιατί έτσι πρεσβεύω εγώ κτλ. Όλα περνάγανε μαλακά μέσα από την πατρική ηγεσία του, πώς να το πω, ή τη μητρική της μαμάς μου. Και έτσι πιστεύουμε κι εγώ και ο αδερφός μου, ας πούμε, νομίζω, ότι καλό είναι να είμαστε σεβαστικοί, δηλαδή να έχουμε σεβασμό, να είμαστε αλληλέγγυοι, να είμαστε δοτικοί, να είμαστε έντιμοι. Τώρα θα μου πεις τι μου κάνεις, είναι η γεωγραφία σου. Όχι, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχω ρίξει κι εγώ κόσμο, να έχω πει ψεματάκια, να έχω κάνει κολοτουμπίτσες, λοβιτουρίτσες και τέτοια, αλλά σας βεβαιώσει ασήμαντο ποσοστό θα είναι αυτά στη ζωή μου. Σαν άνθρωποι δεν είμαστε αναμάρτητοι, τι να κάνουμε αλλά, τώρα, έτσι. Έχουμε κάνει τα πάντα όλοι μας, αλλά τα μεγέθη ποικίλουν. Λοιπόν αυτά, θα έλεγα και μια φιλοπρόδη διάθεση, μια εργατικότητα είχα πάρει από τον μπαμπά, ας πούμε όταν όσο ζούσε η μαμά μου μαζί του πριν πεθάνει ο μπαμπάς, έλεγε ότι ξέρω μόνο την πλάτη του Μέντι. Ο μπαμπάς ήταν σχημένος συνεχώς στο γραφείο του και ζωγράφιζε, έγραφε. Αυτό ήταν πολύ εργατικός άνθρωπος. Όλα αυτά, έτσι, το ρεζουμέ των... Πιάνει το χέρι σου σένα. Μπα, καθόλου. Ο αδερφός μου ήταν, είναι εξαιρετικός ζωγράφος, αλλά δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε με τη διαφήμιση. Δεν λες ευτυχώς αλλά ασχολήθηκε με τη διαφήμιση. Πάρα πολύ καλά και είναι χαζός που δεν το ακολούθησε. Ευτυχώς που, να σου πω, ήταν καθόλου βάρος για σένα το όνομα? Όχι. Στην πορεία, στη συνέχεια, είχες ποτέ την εντύπωση ότι μήπως πήρες μια δουλειά λόγω του ονόματος ή είσαι καλός λόγω του ονόματος ή σου λένε μπράβο λόγω του ονόματος? Αυτό πιθανώς να το λένε οι άλλοι. Ναι. Εγώ ποτέ δεν είχα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πάντα λέω ότι είμαι και το εννοώ. Δηλαδή, τελευταία τρύπα της ουρνάς. Έχουν περάσει 100.000 ηθοποιοί. Εμείς είμαστε οι μάγκες. Έτσι, έχουν ζήσει δεάκηδες και παξιδιώτες. Ο αγαπημένος ηθοποιός ποιος είναι? Τώρα, ξέρω εγώ. Θα έλεγα από αυτούς που δεν βρίσκονται εν ζωή. Ναι, με διευκολύνεις αυτό, ναι. Γιατί δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις από τους ορεινούς. Αλήθεια δεν ζηλεύω, δεν ξέρω, δεν έχω, δεν είναι θέμα ότι δεν τους εκτιμάω, δεν ζηλεύω. Μιλάω για όσους δεν βρίσκονται εν ζωή. Αλλά ίσα ίσα χαίρομαι όταν κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί και παίζουν κάποιο ρόλο που ζηλεύω, λέω αχ να τον έφτανα αυτό όμως. Όχι να του βάλω τρικλοποδιά, να πω έλα μωρέ πως έπαιζε έτσι και τέτοια. Είναι συνηθισμένος ο χώρος. Αλλά από τους παλιούς γούσαρα πολύ τον Κωνσταντάρα, τον Αυλονίτη, ναι. Το Βέγκο, που έτυχε να έχω δουλέψει και μαζί του. Σπουδαίος άνθρωπος. Ναι, και ήταν και εξαιρετικός άνθρωπος. Είχα γνωρίσει τον Παπαγιαννόπουλο, αλλά δεν έπαιζα, ήταν για κάτι που αφορούσε τον μπαμπά μου. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν να δουλέψουν με τον μπαμπά και μετά. Αλλά εκτιμούσα πόσο έχω γνωρίσει και ανθρώπους άλλους που ήταν στο περιβάλλον μας. Ας πούμε το Θοδωράκι, το Τζαρούχι, διάφορες, ναι. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί θα ξεχάσω 500 άλλους και είναι ντροπή. Είναι εκπληκτικό έτσι να είσαι μέσα στην οικογένειά σου οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν καθημερινά μέσα. Ναι, αλλά αυτούς τους θαύμαζα. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι εις άξιός τους ή πήρα πράγματα και έγινα μάγκας. Απλώς τους έβλεπα και ήταν. Ναι, αλλά είναι εκπληκτικό να ζεις με τους ανθρώπους αυτούς όταν εμείς τους έχουμε, ξέρεις, μόνο μια εικόνα μακρινή, με δέος, το σκεφτόμαστε και εσύ συνυπήρξες. Ξέρεις, ωραίο είναι αυτό που συνυπήρξα εξ αντανακλάσεως, έτσι, λόγω μπαμπά και μαμάς μου να στο δίπλα. Εγώ και τους έβλεπα, μπαίναν, βγαίναν στο μαγαζί, στο σπίτι μας. Αλλά από κοντά, ας πούμε, γίνεται μια άλλη υπέρβαση. Ή μάλλον κατανόηση των πραγμάτων. Δηλαδή δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος. Λες ο Τσαρούχης, ό,τι ήταν Τσαρούχης, τρία κέρατα και τέσσερις ουρές. Ένας απλούστατος άνθρωπος, ευφιέστατος, με χιούμορ και οι περισσότεροι έτσι είναι. Και πολύ καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί έχουμε γίνει πολύ ξυπασμένοι στην εποχή μας. Μπορεί να κάνει μια διαφήμιση ένας, να περάσει ένα μοντέλο. Δεν υποτιμάω αυτά. Αλλά θέλω να πω, μετά έχει μια μούρη σαν ένα Μάρλον Μπράντο. Ηρέμησε, μαντάμ. Δεν έκανε τίποτα στη ζωή σου. Έτσι ξέρουμε και άλλους που έχουν έργο και έργο από πίσω. Ναι.
Λοιπόν, αυτοί είναι πολύ καθημερινοί άνθρωποι. Υπάρχουν και τα ψώνια. Είναι και λίγοι που είναι περίεργοι. Αλλά ήταν όλοι σημαντικότατοι άνθρωποι και απλούστατοι. Δεκτικοί. Δεν σνομπάραν, δεν μπλαζεδιάζαν, δεν κάνουν αυτές τις μπαρούφες, τις αναξιοπρεπείς που κάνουν οι σύγχρονοι στάρ. Που πολλοί θα θέλαν να φτάνουν στο μικρό του δαχτυλάκι. Η αλήθεια είναι ότι οι σύγχρονοι στάρ έχουν ένα θέμα. Έχουν ένα τουπεδάκι, ναι. Φταίει η τηλεόραση σε αυτό, βοηθάει η τηλεόραση, λες. Γιατί βοηθάει η τηλεόραση. Είμαστε λίγο παραπάνω από την Αλβανία, είναι 3 εκατομμύρια αυτοί και είμαστε 10 εμείς. Δηλαδή μια κουκίδα στο χάρτη που ουδής ασχολείται μαζί μας. Και βγαίνεις και κάνεις ένα σύνελ και νομίζεις ότι είσαι κάποιος. Σιγά. Σιγά το επίτευγμα. Δηλαδή αν είσαι στο Hollywood, τι θα κάνεις. Θα πηδάγεις από το Empire State Building, ας πούμε. Τι τρέλα είναι αυτή. Ξυπασμάρα του. Σου έχει τύχει να πρέπει να συνεργαστείς με κάποιον. Γιατί δεν θέλω να σου πω συγκεκριμένα παίζουν ναι. Σε ποιον αναφέρεσαι, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά σου έχει τύχει να συνεργαστείς με κάποιον star που για σένα δεν είναι star. Ήταν εφήμερο star λόγω μιας μεγάλης ναι, επιτυχίας. Ναι, το να συνεργαστώ, ναι. Όταν έχουν μια έπαρση και αλαζονική ναι. Κατάσταση έτσι, εξουσιαστική, εκεί είναι το ζωχαδιακό. Αλλά εξ ανάγκης το κάνεις. Τι διαλέγεις όλο το θεία σου για να πάει να παίξεις. Σου λέει, θα έρθει εδώ, πας. Ας πούμε, παρεμπιπτόντως ναι. Και για να επιστρέψω στα δικά μας, τώρα είμαστε με τα παιδιά ναι. Σου, θεία σου. Είμαστε μια εξαιρετική παρέα και δεν το λέω. Ξέρεις, στο τυπικό, είμαστε στο καλά, τυπικό. Έχουμε καλά καμαρίνια και περνάμε, το θέλετε. Περνάμε, καλή πλάκα, γνωριζόμαστε όλοι, δεν έχουμε ναι. Φιγούρες μεταξύ μας. Ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος, η Χριστίνα Τσάφου, ο Σπύρος ο Πούλης, η Μαρία Ιανδρούτσου, εγώ βάζω η Γουλιελμάκη και ο Μάνος ο Παπαγιάννης. Mm-hmm. Μέσα σε καλή χαρά είμαστε, χωρίς βεντετηλίκια, χωρίς, ξέρεις, εγώ είμαι και εσύ δεν είσαι και πώς μου το πες και τι σου είπα. Πάμε μέσα στην πλάκα, κάνουμε το καλαμπούρι μας, φέρουμε τη δουλειά μας σωστά επαγγελματικά. Περνάει καλά ο κόσμος, περνάμε καλά εμείς και πάμε σπιτάκι μας. Γιατί είναι και βλακώδες να νομίζουμε ότι όλη η προσοχή και ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου, αυτό θέλω να πω. Έτσι, συμβαίνουν πράγματα συγκλονιστικά στον πλανήτη. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, περπατάς στο δρόμο, σε σταματάει ο κόσμος, τι σου λέει, δεν χαίρεσαι όταν σου σταματάει ο κόσμος και μιλάει και σου μιλάει. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι που τσαντίζονται με αυτό. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο, να με πλησιάσει κάποιος, να μου πει «Σας είδα κάπου, μου αρέσατε» ή mm-hmm. «Γεια σου ρε φίλε». Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό, ποτέ δεν το διώχνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι και μερικές στιγμές που γίνονται εκνευριστικοί κάποιοι άνθρωποι, δεν τηρούν τα, ξεπερνάνε τα εσχαμένα. Δηλαδή μπορεί να αρχίσει να σου ρίχνει φάπες μέσα στον δρόμο. Εντάξει, εγώ είμαι χήμα και το δέχομαι γι' αυτό. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, εντάξει, άλλο η φιλική προσέγγιση και άλλο το θράσος. Ναι, είναι αυτή η εξοικείωση που σου δίνει τηλεόραση. Δηλαδή, το γεγονός ότι. Δεν είμαστε. Ναι. Καλό είναι να λαμβάνει και υπόψη του την ηλικία του άλλου, την κατάσταση που είναι. Βέβαια. Με τη γυναίκα του, με τα παιδιά. Δεν μπορεί να του σηκώσει μια σούπα να τη ρίξει στο κεφάλι, επειδή τον θεωρείς καλαμπουρτζή τον άλλον. Ναι, 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 κατάλαβα. Άλλο τον άλλο τα. Κατάλαβα. Ήσουν καλός μαθητής. Χάλια. Χάλια. Ήμουν εσχρός μαθητής. Έχω μείνει 2 χρονιές και δεν το λέω υπερηφανευόμενος, έτσι. Το φέρω ως στίγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήμουν φιλομαθής ή φιλοπρόοδος. Απλώς ήμουν ιδιαίτερα άτακτο παιδί. Άλλαζε σχολεία και τέτοια. 17 σχολεία έχω αλλάξει. Αποβολές συνεχείς, όλες μου οι χρονιές μεταξεταστέως, δεν πάταγα στο σχολείο, δεν πήγα τα παράθυρα, έφευγα. Είχα μάθημα, δεν πήγαινα. Διαγώνισμα, πέρα έβριγε. Πώς να προχωρήσεις. Ο καημός της μαμάς σου ήταν αυτός. Και του μπαμπά, ναι. Και του μπαμπά. Αλλά εντάξει, μετά τσαλαβουτώντας εδώ και εκεί, δεν θεωρώ ότι έχω ούτε το λούστρο μιας καλλιέργειας, αλλά λέω, διαβάζω μόνος μου ή διάβαζα πάντα μόνος μου. Ναι, δεν ξέρω. Και εξωσχολικά πράγματα. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξέρω γεωμετρία, αλλά διάβαζα ποιήση. Δεν ξέρω. Και σαν πώς θα τη χρησιμοποιήσω και τη γεωμετρία ποτέ εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων, δεν είχα ποτέ στρωτή μαθητική ζωή λόγω διαολιάς. Καλά, ειδική διαολιά σου λέω τώρα. Έτσι είμαι απίθαρχος. Γενικά είμαι απίθαρχος. Αυτό θα έλεγα τώρα. Είσαι απίθαρχος. Και στο στρατό πέρασα πολύ άσχημα. Α, ναι. Ναι. Ας με πήγα το 72 και έφυγα το 77. Με διακοπές. Ναι, ήταν σαν να αγαπάει στο αλβανικό έπος. Εγώ. Αλλά ήταν, πήγαινα ένα χρόνο. Έτρωγα ένα χρόνο φυλακή. Γύριζα, πήγαινα ένα χρόνο στη σχολή. Έφευγα πάλι, με ξαναμαγκώνανε. Ξανά έπαιρνα αναβολή, πήγαινα σχολείο. Έπαιρνα άλλους 3 μήνες, 4 φυλακή. Και ήμουν συνέχεια έτσι, αλλά λούμια. Έχω φάει πολλά χρόνια έτσι λόγω ηλιθιότητας. Κρετινισμού. Δεν επιχαίρω.
Καλά, το να λέω... σου πω, δεν είναι. Είναι, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου αυτό όμως. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και μέχρι σήμερα, σε πιο ελεγχόμενο βαθμό, ναι, αλλά και μέχρι σήμερα το έχεις το ατίθασο. Το έχω, ναι. Σε όλα. Και στα οικογενειακά σου και στα προσωπικά σου και στα... Ναι, σε όλα έτσι τα είναι, κομμάτια. Έτσι. Είναι λίγο. Αυτό είναι και βλακώδες πια στην ηλικία μου, αλλά λένε ότι πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Λοιπόν, το έχω το χούι. Ναι. Προσπαθώ να το διώξω τώρα, το φιλοσοφώ, μεγαλώνω, λέω. Βάλ το λίγο τώρα, μωρέ, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που έχει. Τώρα τα έχω χαλάσει όλα και έτσι. Δεν έχει για χάλασμα. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Τα έχει αρρώσει. Τα έχει κάνει άλλο κάτω. Τα έχει κάνει άλλο κάτω. Αλλά παρόλα αυτά, όλο αυτό το ατίθασο πιστεύει ότι σου στήχησε κάτι πολύ δυνατό τη ζωή σου. Ναι, ναι. Σαφώς. Καταρχάς, έχασα χρόνια από τη ζωή μου. Από μια πιο καλή ενδελεχή καλλιέργεια. Με τα. Διακοπές φιλιών πιθανώς. Έχεις χάσει και φίλους από αυτή την περιφέρεια. Ναι, όχι όμως γιατί έφταιγα. Απλώς άμα μου τη βγαίνεις. Έχω γαϊδουρινή υπομονή, δεν μπορεί να φανταστείς. Ο Ιώβ είναι ένα τίποτα μπροστά μου. Αλλά όταν μου τη βαρέσει κάτι στο κεφάλι, μπορεί να τα κάνω λαμπόγια. Δηλαδή σχέσεις, σπίτια, τζάμια, τα πάντα. Δεν χαμπαριάζω. Τώρα λόγω γεροντίασης τα έχω καταπιέσει λίγο αυτά. Έχουν αμβληθεί οι καταστάσεις. Μην το λες αυτό. Έχεις θέμα με την ηλικία. Όχι μωρέ, κανένα. Απλώς λέω ότι αλλιώς ήμουν 20 χρόνων αψίκωρος και νευριακός και στα 62 ξέρεις. Έρχεται. Δεν σου φαίνεται η ηλικία. Μην τη λες, σου λέω. Στο είπα και πριν. Δεν φαίνεται η ηλικία σου καθόλου. Φαίνεται πάρα πολύ. Εντάξει, λέω όμως. Φέρω φορτίο ζωή. Γι' αυτό το κάνεις, επειδή ακριβώς ξέρεις ότι σου φαίνεται, γι' αυτό με τόσο θάρρος και θράσος λες την ηλικία. Όχι, μωρέ, αλλά είναι και χάσω να το κρύβεις. Είναι να λέω δηλαδή, να κάνω μπότοξ, να έρχομαι εδώ, να εδώ που με έχουν στοκάρει, ας μην νιώθω περίεργα. Ξέρεις, με το που έρχεσαι, έρχεσαι σαράβαλο. Μπαίνουμε μέσα, σε φτιάχνουν, ας πούμε, και μπαίνεις κούκλα. Τώρα μου λες, δεν σου φαίνεται, για, αν με έβλεπες έξω θα μου παραφαινόταν. Εδώ αφού έχω 3 κιλά κρυολάν πάνω μου, τι να βάλει. Τα έχουμε μαζέψει όλα. Ευγενεστάτη η κοπέλα του μακιγιάζ. Οπότε μην πω στην διαδικασία να σε ρωτήσω αν θα έκανες όπως πολύ ενδεχομένως συναδελφοί σου κάποια επέμβαση αισθητική σας. Όχι, δεν θα έκανα. Το θεωρώ βλακώδες, γελίο και όλα αυτά. Σεβαστώ από ποιους το κάνουν. Αν είχα κάποιο πρόβλημα. Τώρα, άμα ήταν μόνη μου έτσι, θα έλεγα φέρτε τη σα ίσα. Μερικές φορές με τσαντίζει εδώ η καράφλα για τους ρόλους. Για τίποτα άλλο, βέβαια. Όχι για το πώς θα φανώ σε σένα ή στον κόσμο. Αλλά λέω, στο ρόλο, θα ήθελε μαλλιά. Τώρα τι να κάνω, να κάθομαι να βάζω φούμο. Είναι άλλο ξεφτιλίκι. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Στις γυναίκες σε ενοχλούν οι επεμβάσεις αισθητικής. Όταν γίνονται προκλητικές, πιστεύω θα ξέρεις και εσύ οι περιπτώσεις. Βλέπεις κάτι ζόμπι που περνάνε. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θυμούμε. Ναι, αλλά περνάει. Ότου ήταν χαμόν από μπροστά σου, τι να πεις. Λες κάτι. Το μάτι σου πάει έτσι. Εκπλήσεσαι. Καλό είναι να γίνονται όλα με διάκριση, να υπάρχει μέτρο. Με τη Δήμητρα. Πώς είναι η σχέση σας τώρα, εξαιρετική. Έχετε καταφέρει και έχετε μια ισορροπία απίστευτη στην οικογένειά σας. Ναι. Βλέπεις λοιπόν γιατί σου λέω ότι είσαι τυχερός άνθρωπος. Είμαι. Είσαι τυχερός άνθρωπος. Ως προς αυτά. Ναι, ως... Με τα συναισθηματικά. Με τα συναισθηματικά είσαι πάρα. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι, κάνω δουλειές, κάνω, μπουρδουκλώνομαι. Δεν είναι θέμα τύχης αυτό, είναι θέμα συμπεριφοράς. Είναι και όχι, θέμα και τύχης. Χειρισμού. Εγώ λέω χειρισμού. Ο χειρότερος μάνατζερ του εαυτού μου. Ναι. Εγώ τσιμπάω με δουλειές ή με φιλίες. Ναι. Όταν μου λένε, ας πούμε, εδώ έχει πολλά λεφτά και είναι ένα δρόμο. Άμα δεν είναι κάτι που γουζάρω, μπορεί να το πετάξω για να πάω στο τζάμπα. Πώς να σου πω. Ενώ. Διαφημίσεις έχεις κάνει. Έχω κάνει κάποιες στη διάρκεια της ζωής μου, τις οποίες δεν θυμάμαι, όπως και αν με ρωτήσεις τα σύρια, εκτός από πολύ χοντρά. Ναι. Αλλά για να επανέλθω, ναι, κάνοντας ένα μοίρασμα στη ζωή, θα έλεγα ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είμαι. Καλά υγεία να έχουμε όλοι, όλος ο κόσμος, όχι μόνο το περιβάλλον μας, αλλά να είμαι καλά και ειρηνικά και αγαπησιάρικα με την οικογένειά μου. Έτσι. Και κατ' επέκταση μόνο τον κόσμο. Δηλαδή, σαν άνθρωπος επιδιώκω να περνάμε καλά και αγαπησιάρικα. Και γι' αυτό τσαντίζομαι και οργίζομαι μερικές φορές που είπα και πριν, με τις διάφορες κυβερνήσεις που διαστρεβλώνοντας τα πράγματα μας χαλάνε τις ζωές μας και των παιδιών μας. Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάνουν το καλύτερο για μας. Επηρεάζεται η οικογένεια. Επηρεάζεται και η οικογένεια με όλα αυτά τα θέματα. Όπου φτώχεια πέφτει γκρίνια. Τα παιδιά δεν έχουν μέλλον.
γυρνάς και λες δεν έχω νοσοκομείο να μπω. Ναι. Η σύνταξη μετά από μισό αιώνα ήταν 2000. Οπότε εκεί έρχεται η γκρίνια που σου λένε είσαι σπάταλος και ναι, το δεν έχεις. Σπάταλος που. Έτσι το δένουμε στο τώρα. Στο χιλιάρικο πια όταν έχω 30 ευρώ την ημέρα. Βέβαια. Τι είναι δηλαδή, μου κάνει χάρη το κράτος. Εγώ όσο δούλευα μου έπαιρνε 40%, 37. Έτσι 36-9 μάλιστα. Αν έβγαζα ένα εκατομμύριο, 360.000 πήγαιναν στο κράτος. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά επί 42 χρόνια. Και ξαφνικά σου λέει θα πάρεις αυτά. Γιατί ρε μαγκά, εγώ τα έφαγα. Όχι, δώσα μου. Λέει δεν έχουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα σκόψω και αυτά που πήρες τη σύνταξη. Mm-hmm. Ένα λογικό, ένα, πώς το λένε, μια τακτική που είναι η δική τους λογική. Είναι η δική τους λογική. Για ρώτα και εμένα. Εγώ θα έλεγα να πάτε σπίτι σας όλοι και φέρτε τα λεφτά μας να τα φάμε. Να τελειώνουμε. Να έχει ένα πιάτο φαΐ ο καθένας. Αυτό. Λοιπόν, ο φίλος μου Λευτεράκης. Αυτό, ας επανέλθουμε γιατί με πάει όλα τα άλλα. Τα έχουμε πει. Ο φίλος μου Λευτεράκης. Οι Λευτέριδες παίρνουν την ταυτότητά τους και μπαίνουν τσάμπα μέσα και παρακολουθούν την εκπληκτική παράσταση. Να πω μέχρι πότε θα παίρνουμε. Βεβαίως, θέατρο. Ναι. Έτσι, θέατρο. Παίζουμε στο θέατρο Βικτόρια, που είναι στην οδό Μαγνησίας. Είναι σχεδόν μετά τον ΟΤΕ, στην 3η Σεπτεμβρίου. Ωραία. Αριστερά, ένα σενάγιο. Μεταξύ Αριστοτέλους και 3η Σεπτεμβρίου. Παίζουμε μέχρι... Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, την Πέμπτη στις 7. Τις άλλες μέρες 6 και 4 και 9 και 4. Mm-hmm. Και θα παίξουμε μέχρι και τον Ιανουάριο. Ωραία. 6 Φεβρουαρίου παίζουμε Θεσσαλονίκη. Φεβρουαρίου, ναι. Και μετά από κανένα μήνα, 26 Μαρτίου, παίζουμε Αυστραλία. Φεύγετε. Έχετε διεθνή καριέρα λοιπόν. Ναι. Υπέροχα. Και είναι κάτι που το περιμένουμε όλοι με πολύ αγάπη. Τέλεια. Και εκεί μας περιμένουν από ό,τι μας τέλεια. Έχουν πει. Εύχομαι τα καλύτερα. Και εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα. Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα. Ό,τι κάνεις, Γιάννη μου. Υγεία πάνω απ' όλα είπαμε. Ωραία. Έτσι. Πάρα πολλά υγεία και καλή καρδιά και να βλέπουμε θέατρο. Α. Να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Τέλεια. Διαφημίσεις. Επειδή εμείς εδώ στο Excellent φροντίζουμε να περνάτε όμορφα, σας είπα θέλω να χαμογελάτε, να είστε χαρούμενοι, μην αφήνετε κανέναν έτσι να σας χαλάει τη διάθεση. Δύο διπλές προσκλήσεις για όσους λατρεύουν τη Λάτιν μουσική και την κουβανέζικη παρακαλώ. Ορκέστα Buena Vista Social Club, μόνο για σας, βοτανικός live stage. Οι δύο πρώτοι θα τηλεφωνήσουν τώρα, έχουν δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση. Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, να κάνουμε σάλσα όλοι, σάλσα και live με Εύα Αντωνοπούλου, γι' αυτό μένετε εδώ στο Sky. Καλό σας απόγευμα. El ratón se subió al cuadro y dice muy placentero.